Austro-Hungarian, οκ. Okay. Αν χρησιμοποιήσετε μεταφραστικό, να προσέχετε, μην κατεβάσετε τα ακουστικά στο ύψος του μικροφόνου, θα κάνει... Okay. Θα απαντήσει μόνο αν σε τη ρωτήσουν ρουμάνικα, θα απαντήσει ρουμάνικα. Θα το πει στην αρχή μόνο. Πού λες.
Γεια σα! Χρήστο, τι κάνεις? Πού είσαι, Γιάννη? Καλά, είσαι. Εδώ είσαι, εδώ. Εδώ είμαι, moderator, ναι. Βγάλε μας μια φωτογραφία που είσαι εδώ. Βγάλε μας. Είπα να τον πλακώσω τώρα έτσι. Όχι, να φωνάξεις. Μα βέβαια, έπρεπε να φωνάξεις. Ξέρουμε όλοι. Λες και το είπα ότι θέλω να περάσω έτσι. Θα ξέρουμε όλοι, δηλαδή δεν γίνεται. Σωστό, δεν είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει έλεγχος, ναι, αλλά μου λέει ο άλλος θέλει έλεγχος. Το ίσο το πω, όχι. Δεν τους ελέγξω. Τι κάνεις, Μαράγε? Καλά είμαι. Ελπίζω και να φύγω από εδώ. Έλα να αρχίσουμε για να τελειώνουμε για να φύγω. Ναι, ναι. Εγώ έτοιμη είμαι. Πανέτοιμη είναι. Ελάτε. Ποιος είναι πανέτοιμη? Εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Του λες ο Καμίνης να με γίνεις πρώτος? Ναι. Ελπίζω. Η ζωή εδώ. Α, γι' αυτό λέω ελπίζω να είμαι καλά και να φύγω. Κάτι ξέρει. Φαντάζεσαι να το έχω να ανοίξω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, δεν είναι ο Δήμος μέσα. Όχι, ο Δήμος συμμετέχει στο Σάσο. Α, άλλο, ο Δήμος. Μου λέει ότι μιλάνε ο Καμίνης, λέει στο Ναι. Λέω καλά, άμα μιλάω ο Καμίνης θα τρέξω. Και μετά διάβασε ότι θα είναι και πλούσετε, λέει. Τώρα πότε ξεκινάμε? Οι άλλοι δεν ξέρω γιατί δεν μπαίνουν, γιατί εγώ να ξεκινήσω μόνη μου χωρίς να έχουν κάτσει. Ναι, σωστό. Δεν έχω πρόβλημα, δεν θα είναι ωραίο. Μετά πώς θα βγουνε? Ε? Ναι, ναι, σωστό. Για ρωτήσε, ναι, ρώτησε. Ναι. Να μιλάμε στον Ενικό. Ωραία. Το πόδι του, το μηδές. Ποιον? Ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος καθόταν εκεί. Τώρα πρέπει να σηκώθηκε στον κύριο Βαρβιτσιώτη, από εκεί καθόταν. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι? Μου έστειλαν κάποια χαρτιά εχθές την ενημέρωση. Η Ολυμπία και η Κλιμεντίνη. Τα οποία έλεγαν ότι συμπερασματικά 2 στους 3 πολίτες στην Ευρώπη νιώθουν ότι ο φόνος τους δεν ακούγεται. Ναι. Ισχύει αυτό? Οκ. Okay. Θέλω να μου διασταυρώσω, γιατί ήταν και, και στις 2 ενημερώσεις που μου έκανα. Είναι αυτό το ποσοστό. Οκ. Okay. Να ξαναδούμε και πράγματα από την αρχή, γιατί ωραία. Ο κόσμος
εντοπίζουν. Γιατί και εγώ δεν ξέρω ονόματα. Οπότε, για παράδειγμα, άμα λέω η κυρία μου τα γυαλιά και το πράσινο, για να τρέχει καλύτερο θα να είναι όρθια. Ναι. Όχι, εννοώ να σηκώνονται για να. Είναι άλλος γνωστός πλην. Συγγνώμη, είναι άλλος γνωστός εδώ. Οπότε βλέπουμε πριν την κυρία Βαρβιτσιώτη και τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποιος είναι άλλος βουλευτής? Που άλλαξε τώρα που έγινε η πίκρη. Τον Παριώτα, πού είναι, ναι. Πού είναι, κάθε. Να σηκώνονται όσοι κάνουν ερωτήσεις για να μπορέσουμε να τους εύκολα να τους ξεχωρίζουμε. Ναι. Γιατί ναι. Η κυρία με το πράσινο και τα γυαλιά για να πηγαίνει το κορίτσι μέχρι να τη βρει στο πλήθρος, να την εντοπίσει, θα είναι καλύτερο να είναι όρθια. Παρακαλώ. Όπου και να καθίσετε, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Εντάξει. Εντάξει. Πού καθόμαστε? Πού μας θέλεις, Μαρία? Εδώ. Τι κάνετε? Καλά είστε? Μια χαρά. Τι κάνετε? Κάθεστε να είναι τα όρθια και... Σε ευχαριστώ. Μετά μου σας ρεπορτάζ. Μα γι' αυτό το λέω. Καθίστε εδώ και μετά θα κάθομαι εγώ στη συνέχεια μέχρι να... Εσείς είστε συνηθισμένες από τέτοια τύπου events. Ναι, αλλά ξέρεις, μερικές φορές αυτά είναι πιο δύσκολο. Ναι, τέτοια. Αυτό το setup είναι πιο δύσκολο από το πολύ. Και είμαι ένας κόμμα ακόμη. Εντάξει, θα τα βρούμε. Yes, we have to. Of course. Send my regards. We also participate. So we speak from there or from? Sorry. We speak from here or? I think from here. Because you have microphone. I think from here. It must be. So we speak from here or from the? Peter? No. You just speak from here. Where you sit? Yeah, I will be going around for a while in the introductory speech, so explaining what happens, and then I will sit next to you when the mayor goes, because he has, I am from which? I'm from Antenna Television. It's a private TV station based in Athens here, but thank you. Εξουγνωριστός πρόβος. Είναι αρκετή τώρα. Ειδικά μετά τον ασυμματισμό γίνανε και περισσότεροι. Και ο Τζανακόπουλος και η Αυτιόγλου και ο Βασιλιάδης και ο Λιάκος. Ουσιαστικά όλοι οι πιο νέα φουρνιά, ας πούμε, είμαστε εκτός του. Ξέρω. Α, good. You have friends everywhere. Many friends, few enemies. That's good. In Greece, only friends. It's a nice auditorium. It's nice.
Αυτό μόνο το βίντεο Okay, Corinna, you ready? Είσαι το πιο cool από όλους μου φαίνεται. Παλιά μου τεχνικός σκηνή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κάποιος που μας ψάχνει. Δεν ξέρω αν ακούτε καλά. Ονομάζομαι Μαρία Σαράφογλου, είμαι δημοσιογράφος για τον Αντένα και θέλω απόψε να σας καλωσορίσω σε μία ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει εδώ. Μία συζήτηση ανοιχτή με τη δική σας συμμετοχή, με πρωταγωνιστές εσάς, τους πολίτες, όλους εμάς δηλαδή που κατοικούμε στη Γυραιά Ήπειρο και τα τελευταία χρόνια βιώνουμε πάρα πολύ έντονα τους ισχυρούς κραδασμούς της κρίσης. Μία κρίση που ξεκίνησε από την οικονομία, εξελίχθηκε σε κοινωνική και τίνει να γίνει ιδεολογική κρίση. Δοκιμάζει όχι μόνο τις αντοχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αλλά και τις αξίες του. Και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Απόψε λοιπόν φιλοδοξούμε να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο και φυσικά εσείς θα βοηθήσετε και θα συνεισφέρετε σε αυτό με τις δικές σας ερωτήσεις. Και ο στόχος μας είναι να γίνουμε λίγο πιο σοφοί για το τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας προσφέρει, πώς μας βοηθάει και πόσο ανάγκη την έχουμε στη σημερινή συγκυρία. Είναι γεγονός ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, θα το διορθώσουμε αμέσως. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ακούγομαι, ναι. Θα διορθώσουμε το πρόβλημα με τον ήχο. Λοιπόν, με ακούτε τώρα? Είναι γεγονός λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκυρία που διανύουμε, με έναν άκρατο λαϊκισμό να καλπάζει και με όλες αυτές τις προκλήσεις, τις πρωτόγνωρες προκλήσεις, τα λέγαμε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ να ενισχυθεί η συνοχή μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά και η αλληλεγγύη σε περίοδους δοκιμασίας, όπως για παράδειγμα όλα αυτά που συμβαίνουν με το μεταναστευτικό και φυσικά με την οικονομική κρίση. Απόψε λοιπόν με τις δικές σας ερωτήσεις, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποιες απορίες που έχουμε όλοι για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την αδυναμία της, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια και τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν και δεν βελτιώνεται και η καθημερινότητά μας έτσι. Ο σημερινός διάλογος θα χωριστεί σε δύο ουσιαστικά μέρη. Έχουμε μια διαδικασία που είναι σχετικά εύκολη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για θέματα περιφερειακής πολιτικής, για τα κοινοτικά κονδύλια, πώς αξιοποιούνται στη χώρα μας, η οποία μάλιστα θεωρείται από τις πιο ευνοημένες, από τα πιο ευνοημένα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα κοινοτικά κονδύλια και τη χρηματοδότηση που λαμβάνει από εκεί. Τι είναι αυτά, υπάρχει μια διαχρονική απορία. Και βέβαια, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη δυστοκία πολλές φορές στην απορρόφησή τους. Το δεύτερο μέρος θα αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω όσο γίνεται οι ερωτήσεις μας να έχουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Καταλαβαίνω ότι η χώρα μας περνάει άλλη μια δοκιμασία μετά από 7 χρόνια κρίσης. Και απόψε θα θέλαμε περισσότερο να επικεντρωθούμε στο πώς η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Και βέβαια, πώς μπορούμε εμείς να μάθουμε περισσότερα για αυτήν. Δηλαδή, όσο μπορείτε στις απορίες που έχετε, ας τις περιορίσουμε στον ρόλο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τόσο στα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Καταλαβαίνω και ξημερίζομαι την αγωνία σας για τις εξελίξεις, αλλά θα ήθελα να περιοριστούμε σε αυτό. Λοιπόν, για τη διαδικασία. Όπως είπα, στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για την περιφερειακή πολιτική, τα κοινοτικά κονδύλια. Στο δεύτερο, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε εδώ τους καλεσμένους μας απόψε, την Επίτροπο Αρμόδια για Θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, την κυρία Κορίνα Κρέτσου, η οποία είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει σημαντικά την Ελλάδα. Έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τη χώρα μας. Και πιστέψτε με, ο ρόλος της ήταν ενισχυτικός. Βοήθησε να αποδεσμευθούν και αρκετά κοινοτικά κονδύλια το τελευταίο διάστημα, να μην χαθούν από το πλαίσιο του 2007-2013. Μάλιστα, αυτές τις μέρες που θα είναι εδώ, θα επισκεφτεί και πολλές περιοχές όπου έργα υποδομών είναι σε εξέλιξη με κοινοτικά χρήματα. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού θα εγκαινιάσουν και τη σύραγγα στα Τέμπη. Και βέβαια, έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, ένα νέο άνθρωπο που διαχειρίζεται ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο
Και είναι και σημαντικός ο ρόλος του επίσης. Θα μας πει και αυτός για τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει και το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διαχειριστεί κάποιος τα κοινοτικά χρήματα. Τον εκπρόσωπο, τον επικεφαλής εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε έναν Έλληνα στη θέση αυτή. Και αυτή την περίοδο νομίζω αυτό μας κάνει και αισθανόμαστε, κύριε Σχοινά, περισσότερο ασφαλείς. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική θέση και να βλέπουμε Έλληνες σε αυτές τις θέσεις είναι επίσης πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγο τη διαδικασία πριν καλέσω τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην σημερινή μας εκδήλωση. Ελάτε να δούμε μαζί λίγο τη διαδικασία. Μπορείτε μέσα από το κινητό σας ή μέσα από τον υπολογιστή που έχετε εδώ ή από το tablet να μπείτε στη σελίδα slido.com, slido.com. Εκεί θα δείτε αυτήν ακριβώς την ιστοσελίδα. Και εδώ που γράφει Join, θα γράψετε EU Dialogue Kretsou GR. Όπως το βλέπετε εδώ. Είναι EU Dialogue Kretsou GR. Θα πατήσετε Join και θα μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα, γιατί σε λίγο θα ψηφίσουμε σε μια ερώτηση που θα διατυπωθεί στη συνέχεια. Αλλά επίσης μπορείτε, αν θέλετε, να στείλετε και κάποια ερώτησή σας από εκεί. Βέβαια, όσοι είστε εδώ, θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι δίνουμε απόψε προτεραιότητα στους πολίτες και μετά στους πολιτικούς που βρίσκονται εδώ και μας τιμούν με την παρουσία τους. Πρώτα λοιπόν, να δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να ακούσουν και να ενημερωθούν το λόγο και μια σχετική προτεραιότητα στις ερωτήσεις σας, αλλά σας παρακαλώ πολύ να είναι σύντομες, για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μπορούμε ερωτήσεις από το κοινό, χωρίς τοποθέτηση, αν γίνεται, καταλαβαίνω ότι όλοι έχετε ένα δομημένο επιχείρημα που πρέπει να αναπτύξετε πριν φτάσετε στην τελική ερώτηση, αλλά θα ήθελα να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ψηφοφορία στη συνέχεια. Θα επαναλάβω και τη διαδικασία για όσους δεν την κατάλαβαν. Πάμε όμως πρώτα να καλέσουμε τον κύριο Γιώργο Καμίνη, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους των νέων αλλά και των επισκεπτών της πόλης, ο οποίος έχει ωφεληθεί από ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ανανεώσει τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τους χώρους του. Και αυτό έγινε στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος Έργο Αθήνα, που σχεδίασε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και από το ΕΣΠΑ. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας διαχειρίστηκε με επιτυχία ευρωπαϊκούς πόρους, υλοποιώντας σημαντικά έργα που ο ίδιος σχεδίασε, έργα κοινωνικά, αναπτυξιακά, υποδομές, αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες της πόλης και κατ' επέκταση και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και τον σταθερά ευρωπαϊκό και εξωστρεφή προσανατολισμό μας. Για την Αθήνα, οι διεθνείς συμμαχίες και η ενεργή εμπλοκή στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αποτελούν βασικές προτεραιότητες και είναι σημαντικοί καταλύτες στις προσπάθειες που καταβάλουμε για την αντιμετώπιση πολλών δυσκολιών και προκλήσεων. Η συνεργασία μας με την Επιτροπή όμως δεν περιορίζεται μόνο στην υλοποίηση του προγράμματός μας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερα με την Επίτροπο, κυρία Κρέτσου, βρισκόμαστε σε τακτή συνεργασία για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντας. Την ανάγκη δηλαδή ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων να αναγνωριστεί ευρύτερα, προκειμένου να εμπλακούμε πιο ενεργά στο ευρωπαϊκό σύστημα λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι και οι πόλεις με το δυναμισμό που διαθέτουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης που έχει ξεκινήσει με την Λευκή Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο. Πρέπει να αντιταχθούμε
και να απαντεί φωνές της εσωστρέφειας και του ανέξοδου λαϊκισμού που ακούγονται στη σημερινή συγκυρία και οι οποίες τείνουν να βαθμίσουν τα ωφέλη που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαστε μια παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκή χώρα, έχουμε ωφεληθεί αλλά και έχουμε προσφέρει στην Ευρώπη και πιστεύω ακράδαντα πως το μέλλον της πατρίδας μας και το μέλλον της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι πολύ θετικό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις όπως η σημερινή, να δίνεται ο λόγος στους πολίτες, ιδίως στους νέους, να ακούγονται προβληματισμοί. Γιατί είναι κρίμα στον δημόσιο διάλογο σήμερα η πιο σχετική με την Ευρώπη συζήτηση σε αυτή τη χώρα να έχει να κάνει με το πότε θα κλείσει η αξιολόγηση, τι δήλωσε ο Σόιμπλε, τι έκανε ο Ντάισελμπλουμ κτλ. Ο Δήμος της Αθήνας έχει ενεργό συμμετοχή και σταθερή παρουσία στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τη δυναμική των πόλεων και τον κρίσιμο ρόλο που έχουμε στο να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες και την Ευρώπη. Γιατί επί χρόνια συζητάμε για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, αλλά δεν επενδύουμε στον συνδετικό κρίκο που μπορεί να το πετύχει αυτό. Δηλαδή στις πόλεις και τους δήμους. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις σήμερα, και η Αθήνα φυσικά, έχουν πολίτες ενεργούς, καινοτόμους και φιλοευρωπαίους που ασχολούνται με τα κοινά, χωρίς κατά ανάγκη να εμπλέκονται σε παραδοσιακούς πολιτικούς φορείς και οι οποίοι υιοθετούν τις δράσεις και πρωτοβουλίες τους, σε πολλές από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, βασικές και πραγματικές αξίες της Ευρώπης. Την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία. Η σημερινή Δημοτική Αρχή στήριξε από την πρώτη μέρα την κοινωνία πολιτών και με την καινοτόμο πλατφόρμα του Συναθηνά είμαστε κοντά σε αυτούς τους πολίτες. Άλληλο υποστηριζόμαστε. Πρέπει όμως και αυτοί οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Σας ευχαριστώ και θα σας παρακαλέσω να με συγχωρέσετε. Έχω μια προπολών μηνών ανηλυμένη υποχρέωση να συμμετάσχω σε ένα πάνελ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Δήμους. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα συμμετέχω κι εγώ στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας που με ακούσατε και μπορούμε να πάμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος πρέπει να υποχωρήσει, όπως είπε, γιατί έχει μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, θυμίζω εγώ και πάλι πώς μπορούμε να ψηφίσουμε. Γιατί ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα από το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή που έχετε, στη σελίδα slido.com. Βλέπουμε αυτήν την ιστοσελίδα. EU Dialogues Kretsou.gr ήταν το password, ο κωδικός. Και η ερώτηση που πρέπει να απαντήσετε είναι πόσο ενημερωμένοι νιώθετε για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο περιμένουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί θα περάσουμε να ζητήσουμε και τα σχόλια εδώ των καλεσμένων μας, θέλω να σας θυμίσω, στη συνέχεια θα αρχίσει ο διάλογος με εσάς. Θα δεχθούμε δικές σας ερωτήσεις. Επίσης, θα δεχθούμε ερωτήσεις μέσα από το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter, το Facebook και μέσα από τα κέντρα ενημέρωσης, τα ευρωπαϊκά κέντρα ενημέρωσης που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, λοιπόν, θα υπάρχουν ερωτήσεις στο τέλος, όπου θα δεχθούμε και από κάθε σημείο της Ελλάδας. Η εκδήλωση παρακολουθείται μέσα από το διαδίκτυο, υπάρχει live streaming και μπορεί κάποιος να τη δει σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Λοιπόν. Εδώ είναι και η ψηφοφορία. Νιώθετε ότι η φωνή σας ακούγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, όχι, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Διαλέγετε, ψηφίζετε και σε πολύ λίγα λεπτά θα ξέρουμε τι πιστεύετε εσείς όσοι βρίσκεστε εδώ. Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι 2 στους 3 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό και είναι περισσότερο επιτακτικό από ποτέ να αλλάξει αυτό και ο διάλογος, ο ανοιχτός που γίνεται απόψε, σε αυτό στοχεύει. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει γίνει ήδη αρκετές φορές στη χώρα μας, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει 162 φορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Σήμερα είναι η 163η. Και φιλοδοξούμε να γίνουν πολύ περισσότερες στη συνέχεια και βεβαίως να είναι όλες αυτές
πιο επικοδομητικές και περισσότερο να βοηθούν σε όλους μας να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει η Ευρώπη και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε μέσα και από τα δικά σας, από τις δικές σας ουσιαστικά επισημάνσεις και τοποθετήσεις. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε τα αποτελέσματα. Εσείς μπορείτε να ετοιμάζετε τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να παρακαλέσω στη συνέχεια, αν μπορείτε, να σηκώνεστε, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση συνέχεια, πέρα από το χέρι του, αν μπορεί και λίγο να σηκώνετε για να διευκολυνθούν και οι άνθρωποι που θα σας φέρουν κοντά το μικρόφωνο για να τοποθετηθείτε. Λοιπόν, βλέπουμε 33% ναι, 67% όχι. Είναι ένα ποσοστό, λοιπόν, και εδώ οι περισσότεροι νιώθετε ότι δεν γνωρίζετε πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε κατευθείαν να πάρουμε το σχόλιο εδώ από τους ομιλητές μας. Θα ρωτήσω πρώτα την κυρία Κρέτσου στα αγγλικά για να μπορέσω να συνομιλήσω μαζί της. Ένα σχόλιο και στη συνέχεια θα περάσουμε στο διάλογο μας. Mrs. Kretschou, so we have the first results here. It's 31% they know enough about the European Union and 69% they don't know enough. So can you comment on that? Thank you very much. Όχι, είπαμε αν νιώθετε η φωνή σας, ότι ακούγεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτηση προφορικά. What she said. Η ερώτηση φαίνεται εκεί. Θα ψηφίσουμε στη συνέχεια και για άλλα, κυρία Κρέτσου. You are aware of the policies. It was a different question. Μα πήγαμε στην ιστοσελίδα και το είδατε. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε με την εκδήλωση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να ακούσουμε και τον κόσμο που ήρθε εδώ για να ενημερωθεί. Δεν αλλάξαμε τίποτα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, η ουσία... Κυρία Κωνσταντοπούλου, τι λέτε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι να ακούγεται τη φωνή σας, ακριβώς. Θα ψηφίσουμε στη συνέχεια και γι' αυτό. Θα σας παρακαλέσω πολύ να μην φωνάζετε, διότι εδώ δεν σέβεστε τον κόσμο, καταρχάς, που ήρθε εδώ να ακούσει. Αδαείς οι πολίτες δεν είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, και εδώ πέρα ήρθαμε να συζητήσουμε ακριβώς επειδή δεν τους θεωρούμε αδαείς. Δεν νομίζω ότι είναι πρέπον αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε και νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και για να ακουστείτε θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ την κυρία Κρέτσου. I'm sorry for this. For being here and to participate to this meeting. I think it's a very important moment to gather all the opinions, also critical opinions about European Union. It's not surprisingly for me because I participated and I think that we made this mistake for years not to communicate about what we are doing. And it was a kind of game that we have to stop, in my opinion, that everything that is coming from Brussels and everything that is coming from the national states. Και τις Βρυξέλλες, ώστε να μην πιστεύει ο κόσμος ότι μόνο δεινά έρχονται από τις Βρυξέλλες. Έρχομαι για πέμπτη φορά εδώ στην Ελλάδα, τα τελευταία 2,5 χρόνια. Από τότε που είμαι επίτροπος, είμαι πολύ περήφανη που βοήθησα πολύ την Ελλάδα σε δύσκολους καιρούς. Ξέρω ότι έχει περάσει η χώρα, ξέρω ότι περνάει η χώρα. Όμως, τι θα ήταν και πού θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έπεσαν στην πραγματική οικονομία από τότε που η Ελλάδα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ακουστεί. Διότι εγώ το ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι ενημερωμένοι για αυτά που έχουν κάνει τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Εγώ ξέρω ότι έχουμε κάνει που έχουμε επενδύσει εκατομμύρια ευρώ. Αύριο θα εγκαινιάσουμε τις σύραγγες των τεμπών και ξέρω ότι έχει χρηματοδοτηθεί επίσης η γέφυρα του αντιρρίου, πολλά χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων κλπ. Όλα αυτά χάρη στα ευρωπαϊκά ταμεία, χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θυμηθείτε πώς ήταν η Ελλάδα πριν το 1981 και δείτε πώς είναι σήμερα. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη και στην οικονομική αλληλεγγύη και το λέω και με ακούει ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος είναι
εδώ μαζί μας και προς τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, με τον οποίο έχουμε εξωτερική συνεργασία. Συνεργάζομαι πολύ ικανοποιητικά με την ελληνική κυβέρνηση, με τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια και χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια. Χάρης όμως και στην τροποποίηση του κανονισμού. Χάρης και στην τροποποίηση του σχετικού κανονισμού. Και αυτό είναι άλλο ένα πράγμα το οποίο έκανε για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν και τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και τους Ρουμάνους που παρευρίσκονται στον διάλογο αυτό. Κύριε Χαρίτση, θα θέλαμε και ένα σχόλιο από εσάς και για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά και για απόψε για τη σημερινή ουσιαστικά συζήτηση. Το αποτέλεσμα ήταν 70% δεν νιώθουν ότι η φωνή τους ακούγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 30% ότι νιώθουν. Εσείς ακούγεστε, έχετε μικρόφωνο. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε. Καλησπέρα καταρχάς σε όλες και όλους. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα στην ερώτηση αν ακούγεται η φωνή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση σήμερα, ακριβώς αυτήν την απόσταση, η οποία έχει δημιουργηθεί μια τεράστια απόσταση μεταξύ των κοινωνιών και των κέντρων λήψης αποφάσεων. Νομίζω λοιπόν ότι αποτελεί βασικό στοίχημα για το επόμενο διάστημα, εάν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μέλλον, να μικρύνει αυτή η απόσταση. Και για να μικρύνει αυτή η απόσταση, επειδή αυτό δεν γίνεται θεωρητικά, πρέπει να γίνει με πράξεις, με έργα. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί στη Βουλή σε σχέση με το μέλλον των πολιτικών συνοχής. Οι πολιτικές συνοχές, οι οποίες ακριβώς έχουν τη λογική της σύγκλησης, της δημιουργίας, αν θέλετε, ενός πλαισίου που οι χώρες και οι περιφέρειες, οι οποίες βρίσκονται σε υποδέστερη, σε χειρότερη οικονομική κατάσταση, θα μπορέσουν μέσα από αυτά τα προγράμματα να συγκλίνουν με τις πιο προηγουμένες οικονομικά χώρες. Είναι μια πολιτική η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή το άκουσα και στην εισαγωγή, και αυτό έχει να κάνει περισσότερο, δεν το λέω ως παρατήρηση, αλλά μεθοδολογικά για να δούμε και πώς προχωράμε και τη συζήτηση παρακάτω. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία είναι από τις πλέον ευνοημένες ή από τις, αν θέλετε, λιγότερο ευνοημένες ή από τις πιο αδικημένες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει λάβει τα χρήματα που της αναλογούν βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού. Το ζητούμενο λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι αυτό που το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και σήμερα αλλά και βεβαίως στο μέλλον, είναι ακριβώς το πώς αξιοποιήθηκαν στο παρελθόν ή αξιοποιούνται και σήμερα αυτοί οι πολύ σημαντικοί πόροι, πώς κατανέμονται και πώς λαμβάνουν υπόψη, αν θέλετε, και τις εσωτερικές ανισότητες και τις περιφερειακές και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και βεβαίως το πώς αυτοί οι πόροι ανταποκρίνονται στις πραγματικές ζωτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, τα βασικά ερωτήματα. Και εφόσον απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα και συζητήσουμε, φαντάζομαι αυτό θα γίνει περισσότερο και στο δεύτερο μέρος, συνολικότερα για την πολιτική συνοχής, βάζω κάποιο πλαίσιο, κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Εφόσον λοιπόν τοποθετηθούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για το πού ακριβώς βρίσκεται η συζήτηση περί μεγαλύτερης συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς αυτό επηρεάζει τους πολίτες, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και την Ευρώπη στο σύνολό της. Κύριε Σκηνά, θα θέλαμε ένα σχόλιο και από εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω ότι δώσατε δύο απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Μια απάντηση ηλεκτρονικά, που είναι σαφέστατη, αλλά και μια άλλη απάντηση εξίσου σαφή, που είναι η φυσική σας παρουσία εδώ. Η μαζική παρουσία σας εδώ είναι η δεύτερη απάντηση στην ερώτηση. Ότι όχι απλώς θέλετε να ακουστείτε, αλλά έρχεστε να μας τα πείτε. Και η δικιά μου απάντηση σε αυτό είναι να μας τα πείτε. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό, όπως έλεγε και η κυρία Σαράφογλου, έχουμε οργανώσει 163 τέτοιες συναντήσεις απευθείας των επιτρόπων μας με τους πολίτες, άλλες 22
ανωτέρων στελεχών μας με τους πολίτες. Συνολικά δηλαδή έχουμε 185 ραντεβού έτσι άμεσα, τα οποία μάλιστα είναι και μεταδίδονται ζωντανά, διαδικτυακά. Άρα η πρόκληση του να βρούμε τρόπους να μιλήσει ο κόσμος απευθείας προς την Ευρώπη είναι μια πρόκληση που μας βρίσκει 100% σύμφωνος. Θα πω και κάτι άλλο, γιατί η απόσταση μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά είναι γεωγραφική σε σχέση με τις Βρυξέλλες, αλλά είναι και κατά βάση ψυχολογική. Πιστεύω και έχω ακούσει πολύ συχνά διάφορους να λένε ότι ξέρεις, ο Σχοινάς ξέρει τα ευρωπαϊκά και είναι σαν να λένε ότι ξέρει πυρηνική φυσική ή βυζαντινή σπουδές. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, τώρα είναι η ώρα, να γεφυρώσουμε, τη γεωγραφική απόσταση είναι δύσκολο, αλλά αυτή την ψυχολογική απόσταση πρέπει να τη γεφυρώσουμε. Και θα τη γεφυρώσουμε με πολλά τέτοια γεγονότα, οργανώσεις, σαν και αυτά που κάνουμε τώρα. Θα τη γεφυρώσουμε αν η Επίτροπή μας μιλάνε στα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια, όπως έκανε η Κορίνα σήμερα το πρωί και όπως κάναμε 200 φορές με τους επιτρόπους της Επιτροπής Juncker σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια των 28 χωρών μελών. Και θα τη γεφυρώσουμε με δύο προϋποθέσεις και με αυτές κλείνω. Η μια προϋπόθεση είναι να μην φορτώνουμε όλα τα στραβά στην Ευρώπη και να κρατάμε τα θετικά στις εθνικές πρωτεύουσες. Αυτό έκανε ο David Cameron για χρόνια, γι' αυτό το αποτέλεσμα βγήκε ανάποδα. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει θετικά για την Ευρώπη, ήταν πολύ αργά. Και το δεύτερο, που είναι πιο πολύ δικιά μας ευθύνη, είναι ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπόθεση βρυξελοκεντρική. Δεν είναι. Δεν πρέπει να είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι βρυξελοκεντρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν θα είναι βρυξελοκεντρική ή δεν θα έχει μέλλον. Και ότι μας έχετε σήμερα εδώ, στον Γκάζι, έξω από τις Βρυξέλλες, τουλάχιστον για μας στην Επιτροπή Juncker, δείχνει ότι αυτό το μήνυμα το έχουμε καταλάβει. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Σχοινά. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε να αρχίσει ο διάλογος στο πρώτο μέρος για τα θέματα περιφερειακής πολιτικής, για τα ΕΣΠΑ, για τα κοινοτικά κονδύλια. Αρχίζω λοιπόν από την κυρία Κρέτσου να μας εξηγήσει λίγο τι ακριβώς είναι αυτά και πώς τα διαχειρίζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. So, Commissioner, we would like to know what is exactly EU funding and the regional policy issues that you're up to. I don't want to speak in English or English. Or Romanian. Να μιλήσω αγγλικά ή ρουμανικά. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, θα χωρίσω σε δύο την ομιλία μου, γιατί βλέπω πολλούς Ρουμάνους εδώ. Έχουμε μεγάλη κοινότητα Ρουμάνων. Πολλοί έχουν αποφασίσει οι Ρουμάνοι να παραμείνουν στην Ελλάδα. Εδώ ζουν, εδώ εργάζονται. Είναι δεύτερη πατρίδα για αυτούς η Ελλάδα. Αλλά βεβαίως θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλό, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω και λίγο αγγλικά, εκτός από ρουμάνικα. Θέλω να πω ότι είμαι υπεύθυνη για την περιφερειακή πολιτική. Είναι μια πολιτική στη συνθήκη. Έχουμε 650 δισευρώ για τις 28 χώρες, κράτη-μέλη, διαθέσιμα. Ξέρουμε ότι για δύο χρόνια ακόμα είναι πλήρες μέρος το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτά τα χρήματα είναι για την ανάπτυξη των περιφερειών. Όπως είπα, στην Ελλάδα, από την προσχώρηση της Ελλάδας, η Ελλάδα έχει λάβει 80 δις, αλλά όπως είπε και ο Υπουργός, ο κύριος Χαρίτσης, δεν είναι δώρο, δεν είναι κάτι που της χαρίστηκε. Μιλάμε για κοινωνική αλληλεγγύη, έχουμε αυτές τις ανισότητες λοιπόν στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, υπήρχαν ανισότητες όχι μόνο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά και εντός των κρατών μελών. Και στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε αυτές τις ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου. Το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία. Βλέπουμε διαφοράς μεταξύ του Βορρά και του Μεσογιόρνο. Μιλάμε ότι
Το 80% αυτών των χρημάτων δίνονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, δηλαδή εδώ το ΑΕΠ, το κατακεφαλή, είναι κάτω του 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και στα νέα κράτη-μέλη, αλλά και στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, ισχύει αυτό. Όχι μόνο δηλαδή για τα νέα κράτη-μέλη, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από την ικανότητα τη διοικητική της κάθε χώρας, γιατί κάθε τι που προχωρά στην υλοποίηση είναι ευθύνη του κράτους μέλους, 100%. Και πάντα λέω ότι δεν είναι τα πάντα το χρήμα, γιατί μερικές φορές έχουμε χρήματα, περιμένουν στις Βρυξέλλες τα χρήματα, όπως πάνω χάρη στην περίπτωση της Ελλάδας, είχαμε πολλά προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, αλλά βλέπουμε ότι για την προγραμματική περίοδο 14-20 κάποια συνεχίζονται. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα μου και θα μιλήσω λίγο στα ρουμανικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί Ρουμανοί. Σας χαιρετώ λοιπόν απόψε από την Αθήνα, κάτι το οποίο αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή. Η περιφερειακή πολιτική είναι πολύ σημαντική για όλους μας, για τις χώρες μας, για τις περιφερειές μας και είμαι βεβαίως ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα καλά πράγματα που κάναμε ήδη για την Ελλάδα και τα δύο τελευταία χρόνια. Εγκαινιάσαμε πολλά έργα σε συνεργασία με την κυβέρνηση για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Επισκέφτηκα σχολεία, νοσοκομεία και ελπίζω ότι και η Ρουμανία θα μπορέσει να επιτύχει αυτά τα οποία πέτυχε η Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, να ενώσει, να φέρει πιο κοντά τις περιφέρειές της από το βορρά ως τον νότο με έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Αύριο με την ευκαιρία υλοποιούμε, μάλλον εγκαινιάζουμε 200 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, τον έκτο διάδρομο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών, των δύο ευρωπαϊκών δικτύων από τη Θεσσαλονίκη ως την Αθήνα. Αυτό είναι καλό νέο και για τους Ρουμάνους, να ξέρετε, όχι μόνο για τους Έλληνες, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα, όλοι μας αγαπάμε την Ελλάδα, πολλοί Ρουμάνοι περνούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και να συνεχίσω στα ελληνικά. Ένα ευχαριστώ προς το παρόν. Και να περάσουμε σε εσάς τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παρακαλώ πολύ αν θέλετε λίγο να σηκώνεστε για να μπορούμε να σας... Λοιπόν. Ο κύριος εκεί. Εσείς. Στο διπλάνο σας. Μισό λεπτό να σας φέρουν το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την... Αν θέλετε να το κρατάτε λίγο πιο κάτω, είναι ανοιχτό, μην το πειράζετε. Λίγο πιο. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Λέγομαι Ζέκος, είμαι σύμβουλος σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό μόνο για σαν reference. Το ερώτημά μου είναι ένα. Το αποτέλεσμα σήμερα έδειξε 30-70. Μπορείτε να μας πείτε... Ρουμανία was not in the Soviet Union. No, no, I didn't say end there. Sorry, my lady, for sure. Η Ρουμανία είναι στη Σοβιετική Ένωση. Όχι, είπα η Ρουμανία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι το Αζερβαϊτζάν και λοιπά. I'm in Romania, so... The question, though, is the following. Το ερώτημα μου, λοιπόν, είναι το εξής. Το αποτέλεσμα της ψηφορίας ήταν 30-70, όπως προείπα. Ποιος είναι ο μέσος όρος αυτών των απαντήσεων στις άλλες χώρες? Γιατί μου είπατε ότι διοργανώσατε παρόμοιες εκδηλώσεις και σε πολλές άλλες χώρες. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εντύπωση, πώς το βλέπουν το πράγμα οι άλλοι πολίτες στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιες είναι οι απαντήσεις λοιπόν στις άλλες χώρες? Εννοείται ότι έχω πάει σε πολλές παρόμοιες εκδηλώσεις, σχεδόν παντού. Και μάλιστα πρόκειται για την επικοινωνιακή πολιτική που εγγενίασε ο πρόεδρος Juncker. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Οι πολίτες συμμετέχουν και η φωνή τους ακούγεται. Ιδανικά, ευελπιστώ ότι η Επιτροπή αυτή θα δώσει ένα νέο τόνο
θα προβάλλει την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και δεν θέλω να δείξω με το δάχτυλο κανέναν, ούτε να επιρρύψω ευθύνες, αλλά πιστεύω ότι εμείς δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση. Κάνουμε περισσότερα για τους πολίτες πλέον και θέλουμε να το αποδείξουμε αυτό. Ο Μαργαρίτης Χινάς είπε πολύ σωστά ότι μετά από 10 χρόνια, από τότε που είπε ο Πρωθυπουργός Κάμερον πόσα δεινά προέρχονται από τις Βρυξέλλες, μετά από 10 χρόνια λοιπόν επικρίσεων, ήταν πολύ αργά πια να πείσουμε για τα καλά της Ευρώπης στο πρόσφατο δημοψήφισμα για το Brexit. Οπότε, ήρθε η ώρα να δείξουμε πόσα καλά πράγματα κάνουμε και να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Έχουμε την πολυμορφία μας, τη δημοκρατία, έχουμε τους οικονομικούς πόρους. Πολλά πράγματα όμως από αυτά τα θεωρούμε δεδομένα και δεν θα έπρεπε. Προέρχομαι από μια χώρα στην οποία πριν χρόνια δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε καν, να βγούμε από τη χώρα, να έρθουμε στην Ελλάδα, να ταξιδέψουμε στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη. Και είμαι σε ηλικία και είμαστε σε πολύ σε ηλικία που τα θυμόμαστε αυτά. Αλλά και αρκετά νέοι για να ατενίζουμε το μέλλον. Λοιπόν, αν δεν προσπαθήσουμε μαζί, εάν δεν επικοινωνήσουμε, όπως λέμε, την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης, θα βγούμε χαμένοι. Εγώ για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, ανησυχώ στη ζωή μου για το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονιών μας. Είναι η πρώτη φορά που τα τελευταία 25 χρόνια βλέπω την προοπτική η ζωή της επόμενης γενιάς να είναι χειρότερη. Πρέπει λοιπόν να αναμετρηθούμε με την πραγματικότητα, να προβούμε σε μια ενδοσκόπηση και να σκεφτούμε πραγματικά σε βάθος τι θα κάνουμε μαζί στο πλαίσιο αυτού του μοναδικού εγχειρήματος που λέγεται Ευρώπη. Θα επανέλθουμε σε αυτό, κύριε Επίτροπε, στο δεύτερο μέρος της συζήτησης. Θα παρακαλέσω, αν μπορούμε να έχουμε ερωτήσεις για το πρώτο μέρος, να το εξαντλήσουμε και να περάσουμε στο δεύτερο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ο κύριος εκεί, ελάτε, σηκωθείτε εσείς με τα ακουστικά. Το μικρόφωνο θα σας το φέρουν αμέσως. Έρχεται η κοπέλα. Το όνομά σας παρακαλώ και όσο πιο σύντομο μπορείτε. Μ' ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε. Λέγομαι Τσιαμπάς και Ρουμελιώτης, είμαι από τη Φωκίδα. Ασκώ το επάγγελμα του δημοσιογράφου και εκδότη, αλλά έχω σπουδάσει πολιτιολογία και περιφερειακή ανάπτυξη. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε κρίση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν διαφορετικά πολιτεύματα. Μήπως αυτό είναι που εμποδίζει την πορεία της Ευρώπης και κινδυνεύει η Ευρώπη να διαλυθεί? Ή πώς δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε, ερώτημα είναι, πώς θα πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε τις χώρες μέλη της Ευρώπης με ενιαίο πολίτευμα, παράδειγμα της χάρη ομοσπονδιακό, και μετά οι ομοσπονδίες ενώνονται πολύ πιο καλά από ό,τι είναι σήμερα? Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Σχοινά, θέλετε να απαντήσετε, αλλά πάλι ξεφεύγουμε από το θέμα. Στο δεύτερο μέρος θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις γι' αυτό. Αν θέλετε, ο επόμενος που θα ρωτήσει, ας είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, γύρω από τα κοινοτικά κονδύλια και την περιφερειακή πολιτική, να απαντήσει πρώτο ο κύριος Χινάς, αν θέλει, στο αυτό και συνεχίζουμε. Όντως, δεν θέλω να μπω τώρα σε μια προσέγγιση του μοντέλου του ομοσπονδιακού, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπάρχει το μοντέλο αυτό, χρειάστηκαν γύρω στα 100-150 χρόνια για να κινηθούν μετά από έναν πόλεμο σε ένα ομόσπονδο μοντέλο. Εμείς εδώ στην Ευρώπη έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε πολεμήσει όλοι με όλους στο βάθος της ιστορίας και ζούμε μαζί ειρηνικά μόλις 60 χρόνια. Άρα θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω ειρηνική συνύπαρξη, λίγα παραπάνω χρόνια οικονομική συνεργασία, λίγο παραπάνω χρόνια εσωτερικής αγοράς, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι μια από τις διόδους για το μέλλον των 27 μπορεί να είναι και αυτή. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Στη συνέχεια. Ωραία. Στη συνέχεια. Ερωτήσεις κυρίως για τα κοινοτικά κονδύλια, έτσι. Λοιπόν, η κυρία εκεί. Εσείς. Σας φέρνουν το μικρόφωνο τώρα. Το όνομά σας παρακαλώ, αν θέλετε. Ονομάζομαι Θεολογή του Σοφία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισήγησή σας. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. Θα ήθελα να επισημάνω αυτή την ποιοτική διαφορά. Η απλή απορρόφηση πόρων δεν αρκεί πλέον.
όπως παλαιότερα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Παράλληλα όμως έχουν επιβληθεί οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Μία καινοτομία της νέας προγραμματικής περίοδου που αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, όπως έδειξε και η πρώτη αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου του 2017, το θέμα της αιρεσιμότητας είναι καινούριο, τόσο για τα κράτη-μέλη, όσο και για τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να επιβραδύνει το ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αφού οι αιρεσιμότητες χρησιμοποιούνται ως μέσο υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όπως π.χ. στην περίπτωση της γρήγορης αδειοδότησης των επιχειρήσεων που συνδέθηκε με την αιρεσιμότητα για επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Να περάσετε στο ερώτημα για να προλάβουν να ρωτήσουν και άλλοι. Λίγο πιο σύντομη θα ήθελα, παρακαλώ. Με άλλα λόγια, το ΕΣΠΑ από αναπτυξιακό εργαλείο μετατρέπεται σε δημοσιονομικό εργαλείο. Τι περιθώρια υπάρχουν ώστε να βοηθηθεί ο μηχανισμός υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και ειδικότερα στις νησιωτικές περιφέρειες που είναι εκτεθειμένες και στη μεταναστευτική κρίση? Θα ήθελα να σας πω ότι ως πρώην Περιφερειάρχη στο Βόρειο Αιγαίο μπορώ εκ πείρας να σας διαβεβαιώσω ότι οι μηχανισμοί υλοποίησης ΕΣΠΑ στα νησιά βρίσκονται σε συνεχή πίεση. Λοιπόν, κύριε Χαρίτση, νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμόδιος να απαντήσετε πρώτα σε αυτό και μετά να πάρουμε και ένα σχόλιο από την Επίτροπο. You want to start first? Θα ήθελα να μιλήσω για τις αιρεσιμότητες και ο λόγος που αποφασίσαμε να τις έχουμε στον κανονισμό γιατί η πολιτική συνοχής. Μιλήσατε ήδη για την ποιότητα των έργων. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σε στεγανά η πολιτική συνοχής. Έχουμε χώρες και περιοχές όπως το Μεσοτζόρνο, παραδείγματος χάρη, όπου βλέπουμε ότι δαπανήθηκαν πολλά χρήματα χωρίς να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Άρα, εκ των προτέρων, λοιπόν, αυτές οι αιρεσιμότητες χρησιμοποιούνται για να έχουμε το περιβάλλον, αλλά και τις απαραίτητες συνθήκες εκεί, έτσι να γίνονται και διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις από τα κράτη-μέλη. Αυτό όσον αφορά στις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, τα προεπαιτούμενα. Τώρα, όσον αφορά στα νησιά, θα επανέλθω τον Ιούνιο, θα δω τα νησιά που θα έχουν πληγεί περισσότερο, τη Λέσβο, τη Χίο. Και ήδη θέλω να πω, μιλάμε για τα νησιά που έχουν πληγεί περισσότερο από το προσφυγικό. Ξέρουμε ότι ήταν εδώ και ο Δήμαρχος και συμμετέχει και στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Ασχολείται πολύ ενεργά με την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά, τον συγκεκριμένο Δήμαρχο. Και θα ήθελα να πω ότι εργαζόμαστε στενά, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος και εγώ. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να υπάρξουν συνέργειες, έτσι ώστε αυτές οι περιοχές, αυτές οι πόλεις, αυτά τα νησιά που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις έκτακτες καταστάσεις. Και βεβαίως το θέμα είναι και η ένταξη των μεταναστών. Να πω καταρχάς ότι χαίρομαι γιατί βλέπω ότι γίνονται και ερωτήσεις οι οποίες έχουν, είναι συγκεκριμένες και από ανθρώπους που φαίνεται ότι γνωρίζουν και το αντικείμενο. Να πω το εξής. Νομίζω ότι και η ίδια η τοποθέτησή σας εν μέρει απαντάει και στο ερώτημα με την εξής έννοια. Επειδή ακριβώς μιλήσατε και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όχι να το λέμε αλλά και να το κάνουμε πράξη. Να μην μένουμε μόνο στους δείκτες, να μην μένουμε μόνο στην απορρόφηση των πόρων, που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό και κάναμε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά το ζητούμενο, και αυτό που τελικά σε τελευταία ανάλυση απασχολεί και την ίδια την κοινωνία, είναι το αντίκρισμα αυτών των πρωτοβουλειών, αυτών των δράσεων. Άρα, για να υπάρχει όμως το καλύτερο δυνατό αντίκρισμα, για να δημιουργείται προστιθέμενη αξία στην οικονομία, θα πρέπει να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον που θα ευνοεί ακριβώς την καλύτερη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Οι αιρεσιμότητες, όπως έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά τα conditionalities, ακριβώς προσπαθούν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο, να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των πόρων σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα βάσει των συνθήκων που επικρατούν στο συγκεκριμένο κλάδο, στο συγκεκριμένο τομέα. Πολιτικά όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό στο οποίο όλοι πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από μια λογική της απορρόφησης για την απορρόφηση. Νομίζω ότι σε αυτό
Αυτό ουσιαστικά υπονοήσατε κι εσείς με την τοποθέτησή σας. Ζητούμενο είναι λοιπόν, ειδικά στη σημερινή συγκυρία της κρίσης, το πώς αυτοί οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας πιάνουν τόπο. Βεβαίως, οι αιρεσιμότητες ή άλλες αντίστοιχες, αν θέλετε, διαχειριστικές πρακτικές, οι οποίες εισάγονται στη νέα προγραμματική περίοδο, δημιουργούν ένα επιπλέον διοικητικό και διαχειριστικό βάρος. Στο χέρι μας όμως είναι να το δούμε αυτό από τη θετική του πλευρά, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα, γιατί αυτό συνεργαζόμαστε στενά και με όλες τις διαχειριστικές αρχές, όπως και με τις διαχειριστικές των νησιών. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή αναφερθήκατε στα νησιά και το συνδέσατε με το προσφυγικό. Οι πρωτοβουλίες δεν σταματούν στο ΕΣΠΑ. Παίρνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των νησιών ως δικαιούχων, αλλά και με την ενίσχυση των νησιών και από εθνικούς πόρους για την. Ακριβώς την αντιμετώπιση των επιπλέον βαρών που προκύπτουν από την διαχείριση ενός όχι νησιωτικού, ούτε εθνικού, αλλά ευρωπαϊκού ζητήματος που είναι το προσφυγικό. Παίρνουμε λοιπόν αυτές τις πρωτοβουλίες συμπληρωματικά προς το ΕΣΠΑ και νομίζουμε ότι αυτές αγκαλιάζονται και από τις τοπικές κοινωνίες. Στα νησιά που θα επισκεφτεί το καλοκαίρι, γι' αυτό. Μαζί θα τα επισκεφτούμε, ναι, τον Ιούνιο. Με αφορμή αυτό λοιπόν αναφερθήκαμε. Λοιπόν, να δώσουμε πάλι το λόγο σε εσάς. Η κυρία εδώ. Μισό λεπτό να σας παίρνω. For the Netherlands, no, with the minister. Just wait for the microphone, please. Of course. Yes. She will ask him. But she will ask in Greek, I guess. No? Or in Romania. Manuela Marinescu, președinta Asociației Culturale Română-Elene Armonia. Mă voi adresa doamnei Corina Crețu. Și aș vrea să o rog să ne spună mai multe lucruri despre fondurile europene, despre infrastructură, cum sunt folosite atât în Grecia cât și în România, despre școli, prima întrebare. Și a doua, știm cu toții că Europa este acum tensionată. Dacă va mai exista aceeași solidaritate a țărilor bogate cu țările mai puțin dezvoltate. Mulțumesc! Τις πλούσιτες χώρες, τις πιο φτωχές. Θα απαντήσω στα ρουμανικά, λέει επίτροπος, μια που η ερώτηση ακούστηκε στα ρουμανικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την ερώτηση και να ευχαριστήσω και όλους τους Ρουμάνους στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρη ότι συμβάλλουν με τις δεξιότητές τους στην ελληνική οικονομική ζωή. Έχω δει τις στατιστικές, έχουμε γιατρούς, δασκάλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Η κυρία Μαρινέσκου, υπεύθυνη ενός σχολείου, μάλιστα, γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια, πρέπει να πω. Ως προς το ερώτημά σας τώρα, και πάλι εμπεριέχει σήματα απάντησης. Ανέφερα τις υποδομές και είπα προηγουμένως ότι ζηλεύουμε την Ελλάδα για το πώς έχει υλοποιήσει χάρη στα κοινωτικά κονδύλια. Όλες οι χώρες αντιμετώπισαν προβλήματα στην πρώτη προγραμματική περίοδο, όλοι όμως βελτιωνόμεθα. Εντάσεις όντως υπάρχουν στην Ευρώπη, όπως προείπατε. Υπάρχουν προκλήσεις, το Brexit, η μετανάστευση, αλλά και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως, τις προκλήσεις αυτές πρέπει να τις προσεγγίσουμε με αισιοδοξία. Ο Καζαντζάκης, ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, έχει πει κάποτε ότι για να πετύχεις κάτι, πρέπει πρώτα να πιστέψεις ότι μπορείς να πετύχεις. Και γι' αυτό προσθέτω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, μιλήσαμε για την πολιτική συνοχής. Θεωρώ συναφώς ότι οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Διότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, κάθε φορά που καταφέρουμε τα επιχείρηματά μας, έχουν σχέση με αυτά τα οποία καταφέρουν οι χώρες χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τους λέμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι μοχλός ανάπτυξης. Η μάχη που θα δώσουμε του χρόνου
μάλλον φέτος, για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Θα είναι μια συζήτηση στην οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να αποδείξουν τι κάνουν για να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι υπουργοί πρέπει λοιπόν να πιέσουν τους δημάρχους, πρέπει να πιεστούν οι περιφερειάρχες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πιεστούν για να αξιοποιήσουν τα 27 δισεκατομμύρια τα οποία θα δοθούν στην Ελλάδα από σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Η κυρία εκεί. Good evening and welcome to Greece, Commissioners. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. I have a question as a dual citizen of the US and EU. Είμαι πολίτης της Αμερικής και της Ευρώπης, 20 χρόνια ζω στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχω δει μεταξύ των δύο διαφορετικών νοοτροπιών της Ευρώπης και της Αμερικής είναι ότι στην Ευρώπη τα βάζουμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή βλέπουμε περισσότερα εμπόδια εδώ παρά ευκαιρίες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Οι υποδομές είναι πολύ καλά, έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής. Αλλά αν δεν μπορείς να βγάλεις τα προστοζήν, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Η δημιουργία λοιπόν θέσεων εργασίας δεν είναι μόνο για υπάλληλους ιδιωτικούς, αλλά είναι και για άτομα ταλαντούχα, τα οποία έχουν φύγει από τη χώρα αναζητώντας αλλού εργασία. Πώς μπορείτε λοιπόν στις χρηματοδοτικές πολιτικές Ευρώπης να βοηθήσετε την Ελλάδα να κρατήσει το ταλέντο που φεύγει? Πώς μπορούμε δηλαδή εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα του brain drain? Είναι πολύ καλό αυτό που ακούσαμε. Να ακούσουμε τώρα και από την Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι έχουν φύγει 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο εξωτερικό. Εγώ έρχομαι από μια χώρα, τη Ρουμανία, όπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν. Πολλοί έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα, πολλοί έχουν πάει στην Ισπανία, στην Ιταλία. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι καλές οι υποδομές, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να υπάρξει καινοτομία, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Και όσον αφορά στην νοοτροπία που είπατε και τη διαφορά, είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο Καζαντζάκης, αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα. Άρα, λοιπόν, ίσως θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Και έχετε δίκιο. Ξέρετε ότι στην Αμερική υπάρχει μια θετική σκέψη, υπάρχει αισιοδοξία, τα βλέπουν πιο θετικά, υπάρχει ο νόμος της έλξεως. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε ελπίδα, να ελπίζουμε, γιατί αν δεν υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν αυτό χαθεί, τότε νομίζω το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια περιστατικά πραγματικά, τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα οποία μας επηρεάζουν. Αλλά πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα εμπόδια, αλλά να βλέπουμε και τις ευκαιρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς, η επόμενη ερώτηση. Για τις μικρομεσαίες και τους νέους έχουμε το πρόγραμμα Youth Guarantee, την εγγύηση για τους νέους, το οποίο είναι εξαιρετικό μέτρο, ένα πρόγραμμα το οποίο αποδίδει σε όλες τις χώρες. Έτσι βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής σε όλες τις χώρες για τους νέους. Τώρα, αν κάποιος πολίτης επιλέξει να φύγει από τη χώρα του, δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ιστορικές διαφορές, υπάρχει κληρονομία του παρελθόντος που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε εν μία νυχτή. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να φύγει από την Ρουμανία για να βγάζει περί 6.000 ευρώ το μήνα σε μια δυτική χώρα, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Στην Ρουμανία δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε κάποιον πάνω από 1.000 ευρώ, ας πούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αποτελεί αυτό προσωπική επιλογή. Το αν θα μείνει κανείς στη χώρα του δηλαδή ή θα φύγει. Από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη θεωρώ ότι έχουν καθήκον να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Έτσι ώστε και οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι γενικότερα, να μην αισθάνονται την ανάγκη να φύγουν. Μην ξεχνάτε ότι εκατομμύρια
άνθρωποι και από τρίτες χώρες προσπαθούν να φύγουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Εμείς τώρα είμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει το ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει το εθνικό επίπεδο, το υποεθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό κλπ. Θέλω να πω ότι εάν μια οικογένεια αποφασίσει να φύγει από μια χώρα και να έρθει στην Ελλάδα, πώς να το σταματήσουμε, δεν μπορούμε. Είναι θέμα πολιτισμικό, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα οικονομικό. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σας, η απάντησή μου τουλάχιστον, είναι αυτή. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το θέσετε το ερώτημα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Η διαφυγή εγκεφάλων πάντως επηρεάζει αρνητικά πολλές χώρες. Εγώ είμαι από μια χώρα όπου, ας πούμε, στην οποία δεν έχουμε ακόμα γιατρούς. Έτσι. Δεν έχουμε καλούς γιατρούς. Οι καλοί γιατροί έφυγαν από τη Ρουμανία και μετανάστευσαν σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ, ο Υπουργός. Brief as possible. I was too long, sorry. Συμφωνώ με την τοποθέτηση πριν από την ερώτηση. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Κατά την γνώμη μου, δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης, που είναι και, αν θέλετε, και πολύ της μόδας και στη χώρα μας. Εάν αυτή δεν συμπεριλάβει ακριβώς εκείνα τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία πρέπει να πάνε αυτή την υπόθεση στα χέρια τους. Γιατί οι κοινωνικά στρώματα αυτά είναι κυρίως νέοι επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, και λόγω της κρίσης, αλλά και λόγω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν, δεν μπόρεσαν να βρουν αυτές τις επαγγελματικές διεξόδους στη χώρα τους και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Και στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο πήρε πραγματικά εκρηκτικές διαστάσεις. Για να δώσω ένα στοιχείο και μόνο, την πενταετία 2010-2014, σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη πενταετία, ο αριθμός των νέων ερευνητών και διδακτορικών οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα δεκαπλασιάστηκε. Αυτό από μόνο του δείχνει μια εικόνα του μεγέθους του προβλήματος. Αυτό το οποίο εμείς λέμε και το οποίο δεν αρκεί βεβαίως να το λέμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε και πράξη και θα προσπαθήσω όσο πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά μπορώ να περιγράψω αυτές τις πράξεις, είναι ακριβώς να προσανατολίσουμε τα προγράμματα, κυρίως τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το σκέλος της επιχειρηματικότητας, ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα μου επιτρέψετε να πω νέων ποιοτικών σταθερών θέσεων εργασίας. Αυτό γίνεται τόσο με συγκεκριμένες, στοχευμένες προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυή επιχειρηματικότητα, νέες δυναμικές μικρομεσαίες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, όσο όμως και στα κριτήρια αξιολόγησης που βάζουμε στο σύνολο των προσκλήσεων, στο σύνολο των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περίοδου. Πρημοδοτούνται δηλαδή εκείνα τα εγχειρήματα, εκείνα τα επιχειρηματικά εγχειρήματα, τα οποία ακριβώς δημιουργούν νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί συνιστά και μια σημαντική ποιοτική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Δεν περιοριζόμαστε μόνο εδώ, επειδή ακριβώς το πρόβλημα αυτό είναι κορυφαίο, είναι κεφαλαιώδες, με μία σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες υπερβαίνουν ή, αν θέλετε να το πω καλύτερα, αξιοποιούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά και με άλλα προγράμματα, για να αναφέρω συγκεκριμένα το νέο αναπτυξιακό νόμο, στον οποίο έχουμε δεσμεύσει σημαντικό μέρος των πόρων και του ΕΣΠΑ, προσανατολίζουμε ακριβώς την επενδυτική δραστηριότητα, κυρίως στο δευτερογενή τομέα, στον κλάδο της μεταποίησης και της βιομηχανίας, που εκεί μπορούν να παραχθούν τέτοιου τύπου ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά σε αυτή την κατεύθυνση. Το 65% των προτάσεων που έχουν κατατεθεί στους 4 πρώτους μήνες λειτουργίας του νέου αναπτυξιακού νόμου ακριβώς αφορά σε επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η αλλαγή την οποία κάναμε. Και τέλος, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή οι παρεμβάσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλες τις μορφές, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και την κοινωνική επιχειρηματικότητα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία για πρώτη φορά ισότιμα αντιμετωπίζεται από όλα τα προγράμματα. Προχωρούμε και σε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακριβώς για να βοηθήσουμε την ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δυναμικών εξωστρεφών που θα μπορέσουν ακριβώς στο βαθμό του εφικτού να αντιμετωπίσουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω και κλείνω εδώ και συγγνώμη για την, αν θέλετε, να μακρηγόρησα συγκεκριμένη απάντηση. Όλες οι προσπάθειες οι οποίες κάνουμε στο κομμάτι της ενίσχυσης αυτού που ονομάζουμε πραγματική οικονομία, κατατείνουν ακριβώς σε αυτό.
στην αντιμετώπιση του προβλήματος ανεργίας. Τα μηνύματα που έχουμε τελευταίο 1,5 χρόνο είναι μεν ενθαρρυντικά, αλλά προφανώς δεν αρκούν. Υπάρχει μία μικρή μείωση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να μας κάνει να είμαστε ευχαριστημένοι. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και νομίζουμε ότι ο προσανατολισμός αυτός που δίνουμε στα νέα προγράμματα, σε αυτή την κατεύθυνση που σας περιέγραψα πριν, νομίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, να πάρουμε και μία ερώτηση από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Ενημέρωσης, τα οποία μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, ας διαλέξουμε μία από την Κομωτινή, βλέπετε και στους δέκτες εδώ, να την απευθύνω στον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, που έχει μιλήσει λιγότερο από όλου σήμερα. 2 χρόνια, λέει, μετά την έναρξή του, πολλοί δικαιούχοι, κύριε Σχοινά, αγνοούν το InvestEU. Πώς θα προωθήσει πιο αποτελεσματικά η Επιτροπή αυτό το επενδυτικό σχέδιο? Ναι, πριν πω δύο λόγια για το InvestEU, που στην Ελλάδα είναι γνωστό ως το πλάνο Juncker, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ τηλεγραφική αναφορά στην προηγούμενη ερώτηση για την γενιά αυτή των 400.000 Ελλήνων περίπου που φύγαν από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης. Έχω άμεση αντίληψη αυτής της γενιάς. Συμβαίνει με αυτή τη γενιά το εξής περίεργο και αισιόδοξο κατά βάση. Αυτοί είναι οι Έλληνες που θα είχαν πολλούς λόγους να είναι θυμωμένοι με τη χώρα που τους έδιωξε, παθιάζονται με τη χώρα. Όταν τους μιλάτε, έχουν την κάψα, το ενδιαφέρον να επιστρέψουν. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς είναι το ότι σας παρακαλώ. Οι πιο πολλοί αφήστε τον να τοποθετηθεί και θα μιλήσετε στη συνέχεια. Πολύ πετυχημένες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Γιατί το λέτε αυτό? Εσείς είστε ευγενείς συνήθως, δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Είστε πολύ ευγενείς συνήθως. Σεβαστείτε τουλάχιστον τους υπόλοιπους που ήρθαν εδώ να ακούσουν. Και το τρίτο κυρία πράγμα... Κωνσταντοπούλου, εσείς είστε ευγενείς. Αφήστε τον κύριο Σχοινά να μιλήσει. Τους έδιωξε ανάγκη. Δεν τους έδιωξε η χώρα. Τους έδιωξε ανάγκη. Δεν θα συμφωνήσουμε εκεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το τρίτο... Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και το βαρόμετρο της επιτυχίας της Ελλάδας. Γιατί θα είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν μόλις τα πράγματα βελτιωθούν και είναι οι πρώτοι που δεν θα επιστρέψουν απλώς. Θα επιστρέψουν για να χτίσουν. Άρα έχω μια πιο αισιόδοξη άποψη για αυτούς τους Έλληνες. Τώρα για το σχέδιο Juncker. Το σχέδιο Juncker είναι ο τρίτος βραχίωνας στο οικονομικό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλειπε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έκανε ουσιαστικά δύο πράγματα. Έκανε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προσπαθούσε να βγάλει το κεφάλι από τη μεγάλη αυτή κρίση, τη χρηματοοικονομική που μας χτύπησε από το 2009 και μετά. Στην αρχή η κριτική ήταν ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν. Ακόμα θυμάμαι πολλούς ευρωσκεπτικιστές που λέγανε αυτά τα λεφτά δεν θα βρεθούν ποτέ. Βρέθηκαν. 300 δις, εκ των οποίων ήδη έχουν εκταμιευθεί 180 στην πραγματική οικονομία, 250.000 νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρόλο που έχει την πολύ πετυχημένη και σχετικά βαθιά τσέπη των διαρθρωτικών ταμείων, και από αυτό το πεδίο αρχίζει τώρα να κερδίζει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο πραγματικών επενδύσεων από το σχέδιο Juncker. Πρέπει όμως να τα πούμε όλα, έτσι. Το σχέδιο Juncker δεν βασίζεται στην παραδοσιακή επιδοματική λογική. Προϋποθέτει ιδιωτικές επενδύσεις που συμπληρώνονται με τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Το δεύτερο είναι ότι δεν χτίζονται με το σχέδιο Juncker γεφύρια, ποτάμια, άσφαλτη και χρηματοδοτεί κυρίως τους τομείς της νέας οικονομίας. Πράσινες επενδύσεις στην ενέργεια, ψηφιακές δεξιότητες, καινοτόμες μορφές έρευνας στη γεωργία και αλλού. Άρα τώρα μετά από τα 2-2,5 χρόνια που το πλάνο Juncker αρχίζει και εφαρμόζεται στην πράξη, πιστεύω ότι και το μήνυμα περνάει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές και ελπίζουμε, προτείναμε ήδη με τη βοήθεια της Κορίνας Κρέτσου, γιατί τα κονδύλια που διαχειρίζεται είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο του προγράμματος, προτείναμε ήδη την επέκτασή του μέχρι το 2020 και το διπλασιασμό των πόρων του που θα αγγίξουν τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, ναι, ένα σύντομο μόνο για να περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Θέλει και η Επίτροπος να κάνει κάποιο σχόλιο, κλείνοντας αυτή την ενότητα. Κύριο σχόλιο, πολύ κλειδικά. Όντως, το CDU Juncker είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό. Η χώρα μας προσπαθεί να αξιοποιήσει και αυτή τη χρηματοδοτική δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του σχεδίου Juncker, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για να ξέρουμε όλοι γιατί πράγμα μιλάμε, είναι ότι σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία δεν υπάρχει κατανομή ένα κράτος μέλος. Υπάρχει συνολική ευρωπαϊκή, αν θέλετε, ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ έργων, μεταξύ project και όχι μεταξύ των κρατών μελών. Η χώρα μας, παρότι βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και παρότι είναι μια μικρή οικονομία, προσπαθεί και έχει επιτύχει μετά τις 5 μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες να βρίσκεται στις πρώτες χώρες αξιοποίησης των πόρων και αυτού του σημαντικού εργαλείου. Πολύ σημαντικό στοιχείο, νομίζω το είπε στο τέλος της τοποθέτησής του και ο κύριος Σχοινάς, είναι συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων. Η δυνατότητα δηλαδή που έχουμε να αξιοποιούμε και πόρους του ΕΣΠΑ και άλλους πόρους όπως οι πόροι που προέρχονται από το CDU Juncker για να υλοποιούμε και παρεμβάσεις, έργα, δράσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν με άλλον τρόπο. Με αυτή την έννοια, και αυτό κάνουμε και με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως το Ταμείο Συμμετοχών και το Ταμείο Υποδομών, τα οποία σχεδιάζουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα λοιπόν να αξιοποιήσουμε πόρους και από το σχέδιο Juncker μαζί με τους πόρους των Ευρωπαϊκών Διαθεωρητικών Ταμείων και αυτό σε πολλές περιπτώσεις μας λύνει τα χέρια. Commissioner, last comment from you, then we can go on to the next. Με το θέμα αυτό, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Σχοινάς, εξήγησε ότι πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό μέσο, είναι πρόσθετο, είναι πέραν δηλαδή επιπλέον της πολιτικής συνοχής. Καλέσαμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να βρουν πώς μπορούν να συνδυάσουν τα ταμεία, να μεγιστοποιηθεί έτσι ο αντίκτυπός τους. Όπως είπε και ο κύριος Σχοινάς, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκε και μακάρι να μπορέσουμε να ακούσουμε και καλές εμπειρίες που εσείς μπορείτε να αναφέρετε σε άλλες χώρες. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την πολιτική συνοχή, κλείνοντας, και θέλω να πω ότι με χαρά μπορώ να σας ανακοινώσω ότι ήδη έχω υπογράψει προ λίγων ημερών από αυτά τα 20 δις ευρώ, σχεδόν 2 δις για τις μεταφορές, για το περιβάλλον, σχετικά έργα. Άρα δηλαδή ήδη έχει γίνει συμβασιοποίηση κάποιων κονδυλίων και θα ήθελα να σας παροτρύνω να προχωρήσετε πιο γρήγορα με την υλοποίηση, γιατί όπως είπα, αυτό είναι και η απόδειξη ότι έχουμε ανάγκη όντως της πολιτικής συνοχής και πρέπει να συνεργαστείτε και με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Κατάινεν και άλλους δικούς μου συναδέλφους, με τον κύριο Αβραμόπουλο, και να μπορέσουμε έτσι να συνδυάσουμε όλα αυτά τα ταμεία. Έχουμε τον ορίζοντα 2020, την καινοτομία, την έρευνα, το Erasmus, όλα αυτά τα εργαλεία, τα ευρωπαϊκά, και πρέπει να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους και τις δυνατότητες που μας προσφέρουν. Γιατί να είμαι ειλικρινή, σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά κράτη-μέλη, νομίζω ότι δεν γνωρίζουν πλήρως ποια είναι τα εργαλεία που διαθέτουμε και τα χρηματοδοτικά μέσα. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Και θέλω να πω ότι είμαστε Ευρωπαίοι Επίτροποι, δεν είμαστε Σοβιετικοί Επίτροποι. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το οτιδήποτε. Να πόκειται στα κράτη-μέλη πώς θα χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια. Παρέχουμε τεχνική βοήθεια, πραγματογνωμοσύνη, όλα όσα χρειάζεστε για να υπάρξει μεγιστοποίηση του αντικτύπου των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Ερωτήσεις για την Ευρώπη, απορίες, ανησυχίες, προβληματισμοί, όλα στο τραπέζι. Να ξεκινήσουμε από αυτή την πλευρά, εδώ δεν έχετε μιλήσει. Ελάτε εσείς. Σας φέρω το μικρόφωνο η κυρία. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Με τα 82 μου χρόνια θα πω στον κύριο εκπρόσωπο ότι όσο θα βλέπουμε εμείς οι καταγόμενοι από την επαρχία ή από το τρίγωνο του Εύρου ή από κάτω από το μακρυσμένο νησί το κέντρο των Αθηνών, ότι αυτό λαμβάνει τις αποφάσεις και απολαμβάνει, το ίδιο θα βλέπουν και οι Ευρωπαίοι για τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο κεντρικής διοικήσεως, αποκεντρωμένης κλπ.
το ότι η κυρία Επίτροπος μίλησε η γλώσσα, γιατί είναι εδώ Ρουμάνοι, αποτελεί μια ένδειξη πώς θα περπατήσουμε. Η συνοχή της Ευρώπης, λίγο μόνο στην ερώτηση, κυρία Σαράφογλου, δεν δορίζεται. Θα κατακτηθεί βήμα προς βήμα. Αυτό θέλω να πω. Και υπάρχουν επιμέρους θέματα που μπορούν να επιταχύνουν αυτή την κοινωνική συνοχή και να έχουμε τους αυτό επίπεδο διαβιώσεως, να απολαμβάνουμε τα αυτά αγαθά. Θέλετε να απευθύνετε και κάποια ερώτηση? Όχι, τοποθέτηση. Λοιπόν. Να, από εδώ δεν έχουμε. Λέτε από εδώ, στον κύριο. Επιλεγμένα. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Θα σας δώσω το λόγο σε λίγο. Τι είναι αυτά που λέτε? Κυρία Κωνσταντοπούλου, προτεραιότητα έχουν οι πολίτες απόψε. Προτεραιότητα έχουν οι πολίτες απόψε. Νομίζω ότι εσείς το σέβεστε περισσότερο από όλους σε αυτή την αίθουσα αυτό. Λέω προτεραιότητα έχουν πολίτες. Είχατε θεσμικό ρόλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό που κάνετε τώρα δεν σας τιμά αυτή τη στιγμή, νομίζω. Ελάτε. Δεν σας καταλαβαίνω πραγματικά. Εσείς είπα και πριν είστε ευγενείς συνήθως. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει απόψε. Λοιπόν, παρακαλώ, την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Υψηλάτη Τζούρος, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Με συγχωρείτε, σας σήκωνα όντως το χέρι. Μπορεί να μην σας είδε η κυρία. Ξέρετε, είστε πάρα πολύ εδώ και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας παρακάλεσα πολύ να σηκώνεστε και όρθιοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βλέπουμε σε όλη αυτή την αίθουσα. Επίσης, καταλαβαίνω ότι θέλετε όλοι να μιλήσετε. Θα μιλήσετε όσο περισσότεροι γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξέρει, έχει εμπειρία από αυτά. Λυπούμεθα που δίνουμε προτεραιότητα στους πολίτες, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται αυτός ο διάλογος. Εγώ δεν θέλω τίποτα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάνετε μεγάλο λάθος. Λοιπόν. Τι είναι αυτά που λέτε? Θέλετε να πείτε ότι γνωρίζω καθέναν από αυτή την αίθουσα? Μάλιστα. Ναι, ναι. Αν επιτρέπετε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Με συγχωρείτε, θα ήθελα να τοποθετηθώ, να ρωτήσω κάτι για την πρώτη ενότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Λοιπόν, έχω δύο πράγματα να ρωτήσω. Το ένα έχει να κάνει με το εξής. Στη Ρουμανία, λοιπόν, στη Ρουμανία, αυτή την περίοδο τρέχει ένα πρόγραμμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση εκεί πήρε μία απόφαση και έδωσε 450 εκατομμύρια ευρώ μαζεμένα σε 45.000 ευρώ έκαστος προϋπολογισμός και θα επιδοτηθούν 10.000 οντότητες. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο πρόγραμμα επιδότησε με 72 εκατομμύρια ευρώ και δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούσαν να ήταν και ζαχαροπλαστεία. Αυτό δεν είναι νεοφυής επιχειρηματικότητα, κατά τη δική μου άποψη. Δεύτερο κομμάτι. Ο επενδυτικός νόμος έχει προϋπολογισμένα 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 6 χρόνια. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι έχει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο προϋπολογισμένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μακάρι να είναι διαφορετική η απόφαση και η αντίληψή σας, κύριε Χαρίτση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο προϋπολογισμός της νεοφυής επιχειρηματικότητας είναι 72 εκατομμύρια τη στιγμή, που στη Ρουμανία είναι 450. Η Ιταλία δίνει μέχρι και 1,5. Για να απαντήσει και ο Υπουργός. Προφανώς. Η Ιταλία δίνει μέχρι και 1,5 εκατομμύριο ευρώ επιδότηση σε startups, σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Επέλεξε το μοντέλο να μην επιδοτήσει 100% μια επιχείρηση ή κάποιον άνεργο ο οποίος θέλει να κάνει νεοφυή επιχείρηση, αλλά να επιδοτήσει το επιτόκιο και να δώσει με 8 ετή αποπληρωμή μηδενικό επιτόκιο. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή σήμερα ο κύριος Υπουργός αποφάσισε να αυξήσει προϋπολογισμό σε ένα πρόγραμμα, αν θα αποφασίσει να αυξήσει και τους προϋπολογισμούς στους υπόλοιπους ή αν μπορεί να βρει αντίστοιχους πόρους για να βοηθήσει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, θεωρώ ότι είναι καλόπιστος απέναντι σε αυτό. Και μία ερώτηση απέναντι στην Επίτροπο, εάν θα υπάρξει κάποιο εργαλείο το οποίο θα αξιολογεί όχι τόσο την ίδια τη φύση των προγραμμάτων, αλλά αν τα προγράμματα τελικά πέσανε σε δικαιούχους, τελικούς χρήστες. Και όχι απλά αν επιδοτήσαμε κάποιους φορείς για να πάρουν χρήματα τα οποία τελικά παρέδωσαν ένα έργο, αλλά δεν το χρησιμοποιεί η κοινότητα. Δηλαδή, στην ουσία, εάν θα υπάρξει στο μέλλον από την Επιτροπή ένα εργαλείο αξιολόγησης
για το πώς έπεσαν αυτά τα χρήματα, ώστε όντως να πέσουν πραγματικά στους τελικούς χρήστες και να σταματήσει στην πράξη η ανεργία. Ευχαριστώ πολύ. Και αφορά περισσότερο τον κύριο Χαρίτση, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι για μας η έρευνα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, της κάθε οικονομίας, και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να τις βοηθήσουν. Και ο Υπουργός, ο κύριος Χαρίτσης, θα μας πει τι κάνει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα κάνει πολλά, αλλά έχετε δίκιο, μερικές φορές πολύ... Λένε ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν ανάγκη, αλλά τελικά τα χρήματα δεν δίνονται με σκοπό να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, αλλά εγώ δεν γνωρίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει μόνο μεγάλα έργα υποδομών. Μιλάμε για έργα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα άλλα τα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δηλαδή αποφασίζουν πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα και πού θα δοθούν. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Δεν αναφέρθηκα στις εθνικές αρχές. Αναφέρθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση, γιατί όταν η Εθνική Αρχή εγκρίνει προγράμματα, από τη δική μου εμπειρία, και εγώ είμαι επιχειρηματικός σύμβουλος, τρέχω προγράμματα πάρα πολλά χρόνια, τώρα δεν είναι στις προδιαγραφές κανενός προγράμματος. Δεν υπάρχει εκεί αναφορά η χρήση κάποιου εργαλείου ή κάποιας υποδομής η οποία αξιολογείται. Τώρα η περίοδος 2014-2020, αυτή η προγραμματική περίοδος είναι πολύ καλύτερη. Εδώ υπάρχουν πραγματικοί χρήστες, περιλαμβάνονται οι χρήστες. Αλλά αν είναι απεράτητο να εστιάσουμε στους χρήστες, τότε θα έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Η ερώτηση λοιπόν είναι, υπάρχει εργαλείο ή θα υπάρξει ένα εργαλείο να αξιολογήσουμε την χρήση των υποδομών που δημιουργούνται, ειδικότερα στον δημόσιο τομέα, δεν μιλάμε εδώ για τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, δίνουμε εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη, σε κάποιο υπουργείο. Μόνο που τώρα έτσι δεν έχουμε χρόνο για τους υπόλοιπους, καταλαβαίνετε. Με τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσει η αρχή. Το θέμα είναι κάνουν χρήση οι άνθρωποι αυτών των έργων όταν αυτά υλοποιούνται. Εμείς δίνουμε μόνο χρήματα για μισθούς υπαλλήλων που εργάζονται, αλλά στα πλαίσια των έργων της πολιτικής συνοχής. Εμείς δηλαδή εδώ δεν επενδύουμε για έργα υποδομής δημόσια. Και έχουμε βεβαίως και τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι μετά ελέγχουν το τι έχει γίνει. Άρα δηλαδή κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα των φορολογουμένων έχουν αξιοποιηθεί. Δεν συμφωνώ απόλυτα ότι το ζαχαροπλαστείο δεν είναι μια καλή επιχείρηση, γιατί αν δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί να μην λάβει χρηματοδότηση. Ο Υπουργός. Καταρχάς να πω ότι προφανώς η κριτική είναι καλοδεχούμενη όταν είναι καλοπροαίρετη και νομίζω συγκεκριμένη περίπτωση είναι. Άρα έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό άλλωστε εμείς από την πρώτη στιγμή μπήκαμε και σε μια διαδικασία ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης όλων των προσκλήσεων από την περίοδο των προδημοσιεύσεων. Και μάλιστα κατηγορηθήκαμε γι' αυτό, ότι κρατάει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η περίοδος. Ακριβώς όμως γιατί θέλαμε να λάβουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια και την κριτική, η οποία μας έγινε, και να την ενσωματώσουμε στις προσκλήσεις. Γιατί έτσι νομίζουμε μπορούμε πιο αποτελεσματικά να πιάσουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχει η οικονομία. Και νομίζω ότι αυτό πράξαμε και αυτό αποτυπώνεται, θα μου επιτρέψετε να πω στις προσκλήσεις. Και εδώ, επίσης, θα μου επιτρέψετε, πρέπει να σας διορθώσω. Πρώτον, εντάξει, καταλαβαίνω, επειδή είναι και μια ανακοίνωση η οποία έγινε πριν από λίγες ώρες, μπορεί να μην την έχετε ακόμα πληροφορηθεί. Υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού και στις τρεις προσκλήσεις της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία καλύπτει και την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Και μάλιστα με την αύξηση αυτή των 19 εκατομμυρίων που ανακοινώσαμε σήμερα το μεσημέρι, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ετούντες, ουσιαστικά οι οποίοι
λαμβάνουν βαθμολογία πάνω από το 50 να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ωρών, η οποία ακριβώς έρχεται να αντιμετωπίσει και αυτήν την πολύ αυξημένη ζήτηση που παρουσίασαν τα συγκεκριμένα προγράμματα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αυξημένη αυτή ζήτηση είναι και δείκτης επιτυχίας των προσκλήσεων. Το γεγονός δηλαδή ότι υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από δικαιούχους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Εδώ επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, παρότι συμφωνώ με την Επίτροπο, τα ζαχαροπλαστεία στη συγκεκριμένη πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμα, αλλά ας μην μπούμε στο κομμάτι. Δεν ήταν. Επιτρέψτε μου να το γνωρίζω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το ότι οι συγκεκριμένες προσκλήσεις αντιμετώπισαν όλη αυτή την αυξημένη ζήτηση και ανταποκριθήκαμε σε αυτή την αυξημένη ζήτηση με παρεμβάσεις και τη τελευταία στιγμή για να μπορέσουμε ακριβώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν μένουμε όμως εκεί. Μία κουβέντα μόνο ακόμα. Το είπα και πριν, θα το επαναλάβω για να είναι απολύτως σαφές. Δεν μένουμε μόνο σε συγκεκριμένες προσκλήσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προχωρούμε και σε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ελπίζω να τα γνωρίζετε, αν δεν τα έχετε πληροφορηθεί. Καλό θα ήταν να ενημερωθείτε για αυτά. Όπως είναι το νέο Ταμείο Συμμετοχών, όπως είναι το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε δανεισμού που δεν έχουν πράγματι αυτή τη στιγμή από το τραπεζικό σύστημα με πολύ ευνοϊκούς όρους. Προχωράμε λοιπόν σε παρεμβάσεις, αν θέλετε, οι οποίες είναι συμπληρωματικές η μία προς την άλλη, για να καλύψουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ένα πολύ ευρύ φάσμα αναγκών που υπάρχουν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα και τα νέα εγχειρήματα επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι είναι από τα, και έτσι πρέπει να είναι, είναι από τις ευνοημένες, αν θέλετε, δραστηριότητες της νέας προγραμματικής περίοδου βάσει του σχεδιασμού μας. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει και τις προτεραιότητες της Επιτροπής, αλλά και τις δικές μας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος εκεί, εσείς, σηκωθείτε, ναι. Το δούμε μετά. Λοιπόν, ονομάζομαι Ευαγγέλης Μουσινιάς, είμαι ο πρόεδρος του Κμητηρίου Λέσβου. Εκπροσωπώ τις επιχειρήσεις ενός πολύπαθου νησιού και μιας πολύπαθης περιοχής της, του Βορείου Αιγαίου, αλλά και του νησιού που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο κομμάτι από την προσφυγική κρίση και νομίζω ότι επέδειξε σαν κοινωνία και σαν τοπική κοινωνία, έχει επιδείξει τις μέγιστες αντοχές και αλληλεγγύη. Όμως, εξ αυτού έχουν προκύψει πολλά προβλήματα. Πέραν των περιφερειακών ανισοτήτων που, αν μη τι άλλο, τη ζούμε οι νησιώτες στο πετσί μας καθημερινά, είναι ευνόητο για η ενδογενή μειονεξία των νησιών αποτυπώνονται και στην επιχειρηματικότητα. Πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή έχει κλονιστεί η επιχειρηματικότητα και εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Προβλέπει, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο, αν προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προβλέπεται στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δημιουργία ενός ταμείου επιχειρηματικότητας, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, το οποίο να είναι να μπορεί να χρηματοδοτήσει και υφιστάμενες επιχειρήσεις, γιατί όταν μιλάμε για νέες επιχειρήσεις πρέπει να δούμε και το ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά υπάρχει από επένδυση, κλίμα από επένδυσης και ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου. Για αν προβλέπετε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα βοηθούσε, θα στήριζε την επιχειρηματικότητα και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις πέραν των οποιονδήποτε νέων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Ευχαριστώ. Πάω και στα Ιωάννινα, στην Λέσβο, στη Χίο. Σήμερα συνάντησα και τον Υπουργό Ναυτιλίας. Στην Γενική Διεύθυνση Ρίτσιο κάνουμε πράγματα για τα νησιά. Κάνουμε πράγματα για τις ιδιομορφίες κάποιων νησιών που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, μεταναστευτικές ροές. Λοιπόν, θα πάω επί τόπου, όπως είπα, και θα το δω το θέμα. Δεν ξέρω, ο κύριος Σχοινάς, αν έχει κάτι να προσθέσει. Είχαμε τους δημάρχους και των πέντε νησιών των ελληνικών που δέχθηκαν τη μεγαλύτερη πίεση στις Βρυξέλλες πριν από λίγες εβδομάδες. Πολλά τα θέματα που είχαν να κάνουν με το πρώτο κύμα της κρίσης, την οργάνωση των hotspots και το διαχωρισμό
των όσων είναι, πρέπει να τύχουν προστασίας από τις διαδικασίες ασύλου με τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν διαφορετική, όπως ξέρετε, νομική μεταχείριση. Αυτό το πρώτο κύμα νομίζω ότι έγινε με μεγάλη επιτυχία, με σχετική επιτυχία, μίλαμε μεγάλη επιτυχία, με σχετική επιτυχία, δεδομένου ότι η κίνηση η μεταναστευτική ήταν η μεγαλύτερη που μπορούσε κανείς να δει στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα συμφωνούμε και οι δήμαρχοι έκαναν ακριβώς σαφές αυτό που είπατε κι εσείς, ότι τώρα πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο κύμα της οργάνωσης της αναπτυξιακής στα νησιά αυτά μετά το πρώτο σοκ. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν και περιφερειακά και εθνικά και ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε στους δημάρχους ότι σας στέλνω την Κορίνα Κρέτσου να το κανονίσει. Οπότε τον Ιούλιο να την περιμένετε, θα έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω και ο υπουργός έχει ήδη αντίληψη και θα τη συνοδεύσει αν δεν απατώ. Κάντε και εσείς ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Κύριε Χαρίτση. Δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μου. Το γενικότερο, είπαμε και στην αρχή, το είπαμε και το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με την Επίτροπο στη Βουλή. Ένα από τα στοιχεία θα πρέπει να δούμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για το πώς πάμε στο μέλλον, είναι ότι δεν μπορεί ο καταμερισμός, αν θέλετε, των πόρων να γίνεται με μοναδικό κριτήριο το ΑΕΠ κάθε περιφέρειας. Πρέπει να μπουν και άλλα κριτήρια και βεβαίως το κριτήριο της νησιωτικότητας είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη το έχουμε βάλει στην συζήτηση και η υποστήριξη που έχουμε και από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης σε αυτό είναι πολύ σημαντική. Αυτό σε σχέση με το πώς πάμε παρακάτω. Γιατί βεβαίως γνωρίζετε ότι υπάρχουν, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, υπάρχουν προβλήματα πέρα από το προσφυγικό, εν γενή που δημιουργεί η νησιωτικότητα στην παραγωγική δραστηριότητα στα νησιά. Πολύ πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, είχα και την ευκαιρία και στο νησί σας, στη Λέσβο, να τα συζητήσουμε και με τους παραγωγικούς φορείς και με το επιμελητήριο. Αυτό το οποίο εμείς ως κυβέρνηση έχουμε πράξει το τελευταίο διάστημα, αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, είναι ότι στο τέλος του 2016 προχωρήσαμε στην εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά του Αιγαίου, για τα νησιά των δύο περιφερειών, με δέσμευση εθνικών πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν από άλλα, από ευρωπαϊκά προγράμματα σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν έχει μόνο το στοιχείο της χρηματοδότησης, έχει και το στοιχείο του να βάλουμε όλους τους φορείς να δουλέψουν από κοινού για την εκπόνηση σοβαρών, ρεαλιστικών, υλοποιήσιμων προτάσεων. Αυτή η δουλειά έχει προχωρήσει. Είμαστε σε επικοινωνία και με τους αυτοδιοικητικούς και με τους παραγωγικούς φορείς των νησιών για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των έργων και βεβαίως αυτή η πρωτοβουλία θα έρθει να λειτουργήσει από κοινού και με τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυφθούν και από την Επιτροπή το επόμενο διάστημα μόνο, και με την επίσκεψη της Επιτρόπου στα νησιά. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία εδώ έχει στο λόγο. Ονομάζομαι Μαρίνα Κουρμπέλα, δημοσιογράφος είμαι. Εδώ, τώρα ακούγομαι καλά. Ονομάζομαι Μαρίνα Κουρμπέλα, δημοσιογράφος είμαι και θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στην κυρία Επίτροπο. Κυρία Επίτροπε, είστε η Επιτροπή που θα σχεδιάσει την επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή τα επόμενα χρήματα. Η Επιτροπή Γιούνκερ είναι γεγονός ότι σπρώχνει να γίνει πιο κοινωνική η Ευρώπη. Θα αποτυπωθεί αυτό με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα είναι το εξής. Σε μία ιστοσελίδα που έχω αναρτήσει το γεγονός ότι κάθε Ευρωπαίος έχει 28 ΕΣΠΑ, με την έννοια δηλαδή ότι μπορεί σε κάποια χώρα να πάει ένας Έλληνας να δημιουργήσει επιχείρηση, ένας Πολωνός στην Ελλάδα. Αυτό η Επιτροπή το ενθαρρύνει ώστε να δημιουργηθεί μια επιχειρηματικότητα ενδοευρωπαϊκή? Ευχαριστώ πολύ. Commissioner, it was for you the question, if you want to answer. So we have just had the first round of discussion. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο συζητήσεων. Τώρα για την κοινωνική διάσταση. Ναι, είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης και της πολιτικής μας. Όπως είπα, ζούμε εντάσεις σε αυτήν την εποχή και τούτο, διότι δώσαμε έμφαση τα τελευταία 10 χρόνια στη λιτότητα, εν μέσω κρίσης, δεν αντιμετωπίσαμε τις κοινωνικές ανισότητες. Υπάρχουν
ακόμη και σήμερα τόσες ανισότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον κοινωνικό πυλώνα. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Έχετε δίκιο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που μιλήσατε για το τι έκανε η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Χινάς θέλει να πει λίγα πράγματα για τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον πρόεδρο Juncker και για την Κομισιόν, το σύνολο της. Για την κοινωνική Ευρώπη, όντως είναι μια από τις προτεραιότητες. Η Επιτροπή, ο πρόεδρος Juncker θα παρουσιάσει μια μεγάλη πρωτοβουλία στα τέλη Απριλίου για αυτό που λέμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής με νέες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Τη συζητήσανε οι επίτροποι για πρώτη φορά προχθές στο Στρασβούργο. Τώρα για το άλλο που είπατε, κύριε Γκουρμπέλα, επίσης έχετε δίκιο ότι υπάρχουν 28 ΕΣΠΑ. Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρώπη είναι πεδίο ίσων ευκαιριών. Γι' αυτό ακριβώς τα παιδιά μας που φύγαν είναι στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, αποθησαυρίζουν εμπειρίες, γνώσεις και κάποια στιγμή θα έρθουν για να τις μεταλαμπαδεύσουν αυτές εδώ, είναι ένα από τα κομμάτια της ευρωπαϊκής ήπιας ισχύως. Λοιπόν, ερώτηση στον κύριο. Θα έρθουμε και σε εσάς, κύριε Κωνσταντοπούλου. Είστε η επόμενη ερώτηση. Είστε η επόμενη ερώτηση. Θα έρθουμε και σε εσάς. Όλο παράπονα είστε απόψε, δεν σας ταιριάζει. Ονομάζομαι Μιχάλαρος Ανδριανός, είμαι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, εκπροσωπώντας βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, γιατί πραγματικά, παρόλο που έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο, και εδώ θέλω με την παρέμβασή σας, κύριε Σκηνά, να ενισχυθεί, για να έρθει αυτή η πληροφορία προς τα μέλη μας και προς τον κόσμο και προς την κοινωνία, γιατί όπως ξέρετε, εμείς είμαστε βιοτέχνες. Δεν μπορούμε, βαρεθήκαμε πλέον. Να βλέπουμε μια τέτοια πολυνομία, τέτοιες ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι αδύνατο να παρακολουθούν. Πρέπει να έχουμε γνώσεις νομικής, οικονομικής. Πρέπει να κάνουμε, εκτός από τη δουλειά μας, να κάνουμε ένα σωρό άλλα πράγματα για να παράγουμε. Είπατε όμως κάτι πάρα πολύ σοφό πριν. Είπατε η ψυχολογία. Πρέπει να ανέβει η ψυχολογία μας. Νιώθουμε ότι είμαστε, εμείς που παράγουμε, ειλικρινά, έχουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε ίσοι. Το Σύνταγμα το ελληνικό λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ίσοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, με κλειστές τράπεζες, με μια άναρχη κατάσταση, με δημάρχους να κυνηγάνε να προσπαθούν να βρουν έσοδα από εμάς, με ένα κράτος να προσπαθεί να βρει έσοδα πάλι από εμάς, να τιμωρείται το κέρδος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι μια βιοτεχνία και μια παραγωγική διαδικασία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό που θέλουμε άμεσες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις με μια απλές. Να ανέβει η ψυχολογία μας. Μπορούμε να παράγουμε, πιστεύουμε στη χώρα μας, έχουμε δυνατότητες, αλλά είναι πάρα πολλά τα αλλά. Τα ξέρετε, τα ζείτε, σας τα λένε πάρα πολύ, κάντε τα όμως πράξη. Θέλουμε την Ευρώπη κοντά μας, θέλουμε την ελληνική κυβέρνηση κοντά μας και μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πολλά. Αυτά τα παιδιά που φύγαν έξω, δύσκολα δυστυχώς θα ξαναγυρίσουν πίσω. Πάρα πολύ δύσκολα θα γυρίσουν πίσω. Εμείς αύριο στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στο Ευγενή Ιδρύμα κάνουμε μια εκδήλωση για την τεχνική εκπαίδευση. Για να ξαναβγάλουμε πάλι τεχνίτες. Γιατί σε αυτήν εδώ τη χώρα σταματήσαμε να έχουμε και τεχνίτες. Θέλω πραγματικά να στηρίξετε μόνο και τα νέα θέλετε, παιδιά. Κάντε την ερώτηση για να μιλήσουν κι άλλοι. Η ερώτησή μας είναι τι σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απλοποιήσει τις διαδικασίες από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί είμαστε πάρα πολύ μακριά από τα κέντρα αποφάσεων. Η χρηματοδότηση με τράπεζες κλειστές πώς μπορεί να έρθει σε εμάς τους μικρούς. Και την κυριότερη ερώτηση είναι αν εμείς οι μικροί πρέπει να παράγουμε, να συνεχίσουμε να παράγουμε ή να μεταφέρουμε προς τα κάτω ότι η Ευρώπη δεν θέλει το μικρό βιοτέχνη, θέλει κάτι πιο μεγάλο, θέλει κάτι πιο δυνατό. Να ξέρουμε τουλάχιστον οι μικροί να μην προσπαθούμε να χαλάμε και να καταστρέφουμε και τα παιδιά μας που τα κρατάμε εκεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Σκηνά, κύριε Χαρίτση, ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Ας πω δύο λόγια για την απλοποίηση. Η Επιτροπή αυτή, η δικιά μας, η Επιτροπή Juncker, έχει δεσμευθεί, μάλιστα μια από τις προγραμματικές της διακηρύξεις, αυτό που λέμε στα αγγλικά big on big, θα ασχολούμαστε μόνο με το ότι είναι πραγματικά πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ότι είναι γραφειοκρατικό ή μπορεί να γίνει καλύτερα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι η δικιά μας δουλειά.
Κατά μέσο όρο, πριν την Επιτροπή Juncker, η Κομισιόν κάθε χρόνο πρότεινε 130 νομοθετικές πράξεις. Αυτή η Επιτροπή, η ΝΙΝ, προτείνει 23. Άρα το μήνυμα, καθώς μας αφορά, έχει όχι απλώς ληφθεί, αλλά τίθεται και σε εφαρμογή. Τώρα, συμφωνώ και προσυπογράφω και με τα δύο χέρια το γεγονός ότι η μικρή επιχειρηματικότητα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι αυτή που πρέπει να είναι το επίκεντρο της ανάκαμψης. Καλές είναι και οι μεγάλες επενδύσεις, καλές είναι και οι μεγάλες μονάδες, αλλά ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Η παραγωγική ραχοκοκαλιά της χώρας είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Έχουμε πολλές, ήδη πολλές, είπε ο Υπουργός, σας εξήγησε, έχουμε πολλές δράσεις τέτοιες. Έχουμε όμως και ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ, το οποίο πρέπει να το πούμε, μιας και τα λέμε όλα έτσι ανοιχτά. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, η περιοχή, η γειτονιά, ζούσα σε μια μικροαστική περιοχή, ήταν γεμάτη, όπως λέτε, υδραυλικούς, τεχνίτες, που επιδιόρθωναν μικρά μαγαζιά. Ξαφνικά, όταν βγήκα από το Πανεπιστήμιο, στα μέσα της δεκαετίας του 80, όλοι αυτοί είχαν εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένας. Και η απάντηση είναι, η ερώτηση είναι, πού πήγαν. Ξέρετε πού πήγαν. Πήγαν στο κράτος. Διότι στην Ελλάδα είχαμε ένα κράτος που λειτουργήσε ως εργοδότης, απορρόφησε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ευκαιρίες και παράτησαν τις τεχνικές τους γνώσεις. Και αυτούς τώρα που το κράτος αναπόφευκτα μέσα στις τωρινές συνθήκες αναδιατάσσεται και αναπροσαρμόζει το ρόλο του, αυτούς εδώ πρέπει να τους ξαναβρούμε, να τους ξαναβάλουμε στην παραγωγική διαδικασία. Και νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό ήδη συμβαίνει, κυρίως σε τομείς όπως η γεωργία, όπως τα τρόφιμα, όπως η μεταποίηση. Αλλά ίσως για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα ήταν πολύ χρήσιμο για τη χώρα μας να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα δεξιοτήτων. Αυτό σίγουρα δεν θα πάει χαμένο. Λοιπόν, να πάρουμε και ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Χαρίτση. Σας παρακαλώ, κύριε Χαρίτση, σύντομος, γιατί θέλει και η Επίτροπος να προσθέσει κάτι. Επειδή ανοίγουν πολύ μεγάλα ζητήματα, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, αλλά και ο χρόνος μας πιέζει και επειδή θέλουμε ο κόσμος να το κατανοώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πολλά από αυτά που ακούστηκαν είναι έτσι όπως ακριβώς ακούστηκαν, είναι ακριβή. Δεν προσπαθούμε, δεν έχω προσπαθήσει νομίζω και σήμερα να εξοραίσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη και είναι δύσκολη κυρίως για τον κόσμο της δουλειάς, για τον κόσμο της εργασίας. Από εκεί και πέρα, προσπάθησα να παρουσιάσω συγκεκριμένα παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει χρηματοδοτικές, ακριβώς για να ενισχύσουμε το κομμάτι αυτό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και αυτό. Έχει ιστορική, αν θέλετε, ιστορικές καταβολές, αφορά το 99% των επιχειρήσεων της χώρας. Έτσι. Άρα, αν δεν ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι, δεν κάνουμε τίποτα. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι το πολύ μικρό μέσο μέγεθος ελληνικής επιχείρησης. Αυτό δυσχεραίνει, αν θέλετε, την παρουσία του σε διεθνές επίπεδο. Ερχόμαστε και εκεί λοιπόν με προσκλήσεις και από το ΕΣΠΑ, με ενισχύσεις οι οποίες δίνονται για να ενισχύσουμε τη συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εκείνες τις συνεργατικές, αν θέλετε, μορφές, εκείνες συνεργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορούν να σταθούν και διεθνώς και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Και πέρα από το κομμάτι, αν θέλετε, της χρηματοδότησης, πολύ και συμφωνώ μαζί σας και το κομμάτι το θεσμικό, το κομμάτι των διαδικασιών, το κομμάτι της γραφειοκρατίας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες πήραμε το τελευταίο διάστημα. Το Νοέμβρη του 2016, πριν από λίγους μήνες, ψηφίστηκαν από τη Βουλή δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Το ένα έχει να κάνει με την απλοποίηση των διαδικασιών σύσταση των επιχειρήσεων, το άλλο έχει να κάνει με την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Είναι νομοσχέδια τα οποία τα περίμενε δεκαετίες, αν θέλετε, η παραγωγή, η πραγματική οικονομία, και τα οποία μειώνουν κατά πολύ τον φόρτο και για την επιχείρηση και για την δημόσια διοίκηση. Και μάλιστα επειδή ακριβώς μεταφέρουν το βάρος στον έλεγχο, ο οποίος θα γίνεται εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων πριν την αδειοδότηση, θεωρούμε ότι προασπίζουν καλύτερα για το δημόσιο συμφέρον. Γίνονται λοιπόν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία. Μία τελευταία θα αναφέρω και τα κλείσω, ξέρω ότι έχω μακρηγορήσει. Για το κομμάτι της ενίσχυσης ρευστότητας, μιας αναφερθήκατε στις τράπεζες. Πράγματι, το γνωρίζουμε. Υπάρχει πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα και γι' αυτό και για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για να μην είναι κενογράμμα αυτά τα οποία λέμε και να μετουσιώνονται σε πράξη οι προσκλήσεις οποίες υλοποιούμε.
προχωρήσαμε στην δημιουργία του ανοιχτού καταψηφιστικού λογαριασμού που δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά για ενίσχυση των επιχειρήσεων που μπαίνουν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή από τράπεζες όπως γινόταν στο παρελθόν. Μια σειρά λοιπόν από πρωτοβουλίες νομίζω σημαντικές. Δεν λέω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές από μόνες τους αντιμετωπίζουν το σύνολο των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί στην ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες. Νομίζω όμως ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Να πω απλώς, όλοι για μένα. Η απλούστευση ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα, γιατί όπου και να πάω, βλέπω το ίδιο. Οι δικαιούχοι παραπονούνται για τους κανονισμούς, για τους κανόνες, τους πολύπλοκους κανόνες, και ήμουν 8 χρόνια βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυμάμαι ότι κάθε φορά που μιλούσαμε για απλούστευση, κάναμε δυστυχώς το αντίθετο, προσθέταμε κανονισμούς και κανόνες. Επιτέλους, σήμερα κάνουμε κάτι για την απλούστευση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Πολλά, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καν απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εθνικές απαιτήσεις, και προκειμένου συγχαίρω την ελληνική κυβέρνηση που κάτι κάνει προς την κατεύθυνση αυτή. Και στεναχωριέμαι πραγματικά και θυμώνω όταν βλέπω νέους ανθρώπους να εγκαταλείπουν εν όψη των δυσκολιών, εν όψη της πολυπλοκότητας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κωδικοποιήσουμε όλους τους κανόνες, να θεσπίσουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να μειωθούν οι προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα. Και αυτό να λειτουργήσει ανεξαρτήτως χρηματοδοτικού ταμείου, για να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη για τους δικαιούχους. Σας διαβεβαιώ ότι πραγματικά προσπαθούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες εν όψη της επομένης προγραμματικής περίοδου. Και ο κανονισμός αυτός θα εγγυηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να περάσετε κατευθείαν στην ερώτησή σας. Είστε έμπειροι, ξέρετε καλά. Λέω να μην προηγηθεί τοποθέτηση της ερωτήσεώς σας για να προλάβουν να μιλήσουν και άλλοι που βρίσκονται εδώ. Καταρχάς να πω ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύετε και δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε κανέναν. Εδώ δεν γίνεται ένας διάλογος με τους πολίτες, γίνεται ένας διάλογος με εκείνους που πήραν ένα email με μια αυστηρά προσωπική πρόσκληση, και επειδή γνωριζόμαστε. Και επειδή γνωριζόμαστε εδώ μέσα, γνωρίζουμε ότι ένα πολύ πολύ σημαντικό ποσοστό των παρισταμένων δεν είναι βέβαια τυχαία εδώ, ούτε είναι απλοί πολίτες. Εάν η κυρία Επίτροπος και κάθε Επίτροπος θέλει διάλογο με τους πολίτες, αν ο κύριος Σχοινάς θέλει διάλογο με τους πολίτες, να πάει ελεύθερα και ανοιχτά σε ένα αμφιθέατρο, χωρίς να ζητάει αριθμούς ταυτότητας και χωρίς να κάνει σωματικό έλεγχο σε εκείνους οι οποίοι εισέρχονται. Αυτό είναι διάλογος με τους πολίτες. Αυτό είναι μια στημένη προπαγάνδα με ερώτηση, τη δημοσιογράφο η οποία παραποίησε προκαταβολικά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, λέγοντας ότι οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες ψηφίζουν ναι, η οποία σήμερα... Αυτό το παραποίησατε εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το παραποίησα εγώ. Και ο καθένας κρίνεται συνολικά από τη διαδρομή του. Κάνοντας τοποθέτηση εισαγωγικά, μίλησε για λαϊκισμό. Το να απευθύνεται κανείς στον λαό δεν είναι λαϊκισμός. Κυρία Επίτροπε, έχετε έρθει σε μία χώρα την οποία η Επιτροπή καταδυναστεύει. Έχετε έρθει σε μία χώρα στην οποία εσείς και ο κύριος Σχοινάς παραβιάζετε την δημοκρατία και έχετε καταλύσει τη δημοκρατική λειτουργία. Στις 5 Ιουλίου του 2015 ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι σε όλα αυτά τα οποία εσείς σήμερα εφαρμόζετε. Αν θέλετε να ρωτήσετε για να ρωτήσουν και άλλοι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι. Ο ελληνικός κυρία λαός Κωνσταντοπούλου, ψήφισε όχι, να ρωτήσουν και άλλοι. Της κυβέρνησης, το καταλαβαίνω. Ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι και εσείς τον πιθαναγκάζετε από κοινού με κυβερνητικά πρόσωπα όπως ο διπλανός σας για το ναι. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Πρώτον, με ποιο θράσος έρχεστε σε μία χώρα την οποία δεν σέβεστε, σε έναν λαό που δεν σέβεστε, σε μία δημοκρατία την οποία καταλύσατε, να μιλήσετε για κονδύλια, δηλαδή για χρήματα και για δίθεν ανάπτυξη. Με ποιο θράσος το κάνετε αυτό, όταν ζητάτε να κοπούν κι άλλο
οι συντάξεις των συνταξιούχων και όταν ζητάτε και έχετε συμφωνήσει προφανώς με τους κυβερνητικούς να ξεπουλήσετε τα εργαλεία ανάπτυξης της χώρας. Δεν σας ακούσαμε να λέτε τίποτε για τη ΔΕΗ που ετοιμάζεται να για ξεπουλήσει. Για να απαντήσουν κιόλας. Βάλτε μία τελεία για να απαντήσουν κιόλας. Σας παρακαλώ, κυρία Σαράφογλου. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και μαθήματα δεοντολογίας δεν θα κάνετε σε μένα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Επίτροπε. Σας παρακαλώ, βάλτε μία τελεία. Πρέπει να ρωτήσουν κι άλλοι. Τολμάτε να δείτε τους Έλληνες πολίτες στα μάτια και να τους πείτε καθαρά ότι έχετε επιβάλει μια δικτατορία στη χώρα αυτή, τη δικτατορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κύριε Σχοινά, τολμάτε να εξηγήσετε πώς το καλοκαίρι του 2015, συνωμοτώντας με την κυβέρνηση, διαλύσατε τη Βουλή για να παραβιάσετε εντάξει, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Να απαντήσουν όμως. Να απαντήσουν. Λέτε ότι δήθεν η χώρα διώχνει τους νέους ανθρώπους. Δεν τους διώχνει η χώρα, κύριε Σχοινά. Η χώρα δεν διώχνει τους νέους ανθρώπους. Τους νέους ούτε κυρία Κρέτσου φεύγουν ναι, από επιλογή. Ναι, αλλά δεν θα μιλήσει κανείς άλλος αν συνεχίσετε. Διότι δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα αυτή. Επικαλούμε την ευγένειά σας και σας ζητώ να ολοκληρώσετε ζωής, την ερώτησή σας. Συνθήκες, δεν θέλετε να ακουστεί για τους νέους. Επικαλούμε την ευγένειά σας για να απαντήσουν. Φεύγετε δεν γιατί τους επιβάλλετε συνθήκες ζωής τέτοιες που δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα αυτή ενώ θέλουν. Αν έχετε το θάρρος και κυρίως αν έχετε την εντυμότητα που δεν την έχετε, στις ερωτήσεις μου να απαντήσετε σε έναν ανοιχτό χώρο και όχι σε ένα στημένο ακροατήριο επιλογής σας, στο οποίο κατά λάθος προφανώς εγώ βρέθηκα. Το οποίο είχατε την, όλη την ώρα να αναπτύξετε τις θέσεις σας. Νομίζω... Στο οποίο είχατε όλη τη διάθεση και την ώρα να αναπτύξετε. Ας απαντήσουν, νομίζω, παρακαλώ. Νομίζω λοιπόν. Ότι εκπροσωπείτε. Ήρθατε εδώ για να επιτεθείτε σε μένα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζήτησα ειδικά μέτρα υπέρ της Ελλάδας, υπέρ των πολιτών της Ελλάδας. People are dying everywhere. Really, really, everywhere. Ελάτε να ζήσετε στη Ρουμανία, άμα δεν σας αρέσει η Ελλάδα. Να δείτε αν πεθαίνει ο κόσμος εκεί. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, άλλος που θέλει να ρωτήσει... It's not 1 kilometer of highway without European money in this country. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Σα
σας παρακαλώ πάρα πολύ. I'm sorry. Can a young man speak? Μπορεί να ακουστεί ένας νέος. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί να ακουστεί. Ευχαριστώ. Commissioner, greetings. Καλησπέρα, κύριε Επίτροπε. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ. Ελπίζω να μην προσβληθήκατε από αυτή την αψιμαχία. Θα ήθελα να κάνω κάποια προσωπικά σχόλια ότι οι νέοι από την Ελλάδα φεύγουν γιατί δεν τους ακούνε. Η φωνή τους δεν ακούγεται. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Τώρα θα ήθελα να θέσω την ερώτησή μου. Θα ήθελα να ξέρω τις απόψεις σας για σχετικά με μία γνώμη που ακούγεται εδώ και κάποιο καιρό. Μιλάμε για κάποιες μαθητείες, οι οποίες κάποιες είναι αμοιβόμενες, κάποιες όχι. Εγώ σκέφτομαι λοιπόν τις επιλογές στη σταδιοδρομία μου και δεν μπορώ παρά να νιώθω περιθωριοποιημένος όταν βλέπω ότι υπάρχει κάποια, αν θέλετε, θέση, αλλά εγώ δεν έχω χρήματα να συνδράμω, γιατί το επίδομα δεν φτάνει να πληρώνω το ενίκιο στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Πολλοί, φαντάζομαι, έχετε κάποιες θέσεις μαθητείας στο παρελθόν. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις μη αμοιβόμενες θέσεις και ονομάζονται πλέον εθελοντικές θέσεις. Έγινε. Έχουμε λοιπόν την ψευδαίσθηση των μαθητιών, γιατί αν κάποιοι φοιτητές δεν έχουν αρκετά χρήματα και αν δεν έχουν πλούσιους γονείς, αποκλείονται. Είναι σε χειρότερη μοίρα από άλλους φοιτητές που έχουν πλούσια οικογένεια, που μπορεί να τους βοηθήσει. Και αυτό νομίζω ότι οδηγεί σε μία φαύλη κατάσταση, δηλαδή οι καλές θέσεις τελικά δίνονται στους προνομιούχους νέους. Και θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι δεν είναι θέμα ισότητας, είναι θέμα δικαιοσύνης, γιατί νομίζω ότι ισότητα σημαίνει ίσες ευκαιρίες, αλλά δικαιοσύνη σημαίνει να δώσουμε σε όλους αυτό που αξίζουν. Και εγώ δεν νιώθω ότι έχω δίκαια μεταχείριση όταν υποβάλλω αίτηση για μαθητεία. Έχω λοιπόν μια πρόταση. Θα ήταν τόσο δύσκολο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσουν κάποιες απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος στέλνει μια επιστολή και το βιογραφικό του, να στέλνουμε και το εισόδημά μας. Να δουν λοιπόν ότι πολλές φορές το εισόδημα δεν αρκεί. Πρέπει να συνυπολογίζεται λοιπόν και το κριτήριο το εισοδηματικό, πιστεύω, σε αυτές τις θέσεις μαθητείας. Παρακαλώ. Θέτεται το θέμα των πληρωμένων ή ασκουμένων. Η πολιτική δικιά μας στην Επιτροπή είναι ότι όλοι μας οι ασκούμενοι μέσα της διαδικασίας Λευκής Βίβλου είναι επαμοιβή. Δεν έχουμε δωρεάν ασκουμένους και συμφωνούμε ότι η άσκηση έχει νόημα όταν έχει και ένα στοιχείο αμοιβής. Βέβαια, στην αγορά, η αγορά είναι μια ευρύτερη διαδικασία, όπου η αρμοδιότητα πολλές φορές είναι σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, δεν είναι δικιά μας. Αλλά μιας και έχω το λόγο, κυρία Σαράφογλου, δυστυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έμεινε να ακούσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που μας φώναξε, δεν μας ρώτησε. Κυρίως έχω να πω ότι για τους 185 δημόσιους διάλογους που κάναμε σε όλη την Ευρώπη, οι κανόνες ήταν οι ίδιοι. Ανοιχτοί, όπως ήταν και εδώ. Άρα δεν θέλω να μείνει καμία σκιά για το. Όσο για το τι εφαρμόζουμε στην Ελλάδα σήμερα, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι εφαρμόζεται στην Ελλάδα με αλφαγιώτα το πρόγραμμα το οποίο ψήφισε με πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Βουλή, στην οποία εκείνη προείδρευε τον Αύγουστο του 2015. Χαρίτση, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, να πάρουμε μια άλλη ερώτηση. Ελάτε εσείς. Μία ώρα σηκώνετε το χέρι σας. Όλοι, το καταλαβαίνω. Έχουμε χρόνο, έχουμε. Να μείνουμε μέχρι αύριο το πρωί εδώ να μιλήσετε όλοι. Λίγο ευγένεια πάντως δεν βλάπτει. Θα σας δώσω. Όλοι θέλουν να κάνουν ερώτηση. Το καταλαβαίνω. Όλοι θέλουν.
Ευχαριστώ. Συγγνώμη, εγώ σηκώνω από την αρχή, ήμουνα και πάνω και όλα από την αρχή, σηκώ το χέρι, να μιλήσω όμως. Ναι. Θα μιλήσετε στη συνέχεια, έχει δοθεί ο λόγος σε κάποιον άλλον. Έχουμε 10 λεπτά, μην τα καταναλώνετε σε διαμαρτυρίες. Απαραίτητο να εκβιάζονται ερωτήσεις. Ονομάζομαι Ματσόκας Ορέστης, είμαι πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών μετά την Αθήνα και συνεδρίας του Starting Up, του Ρότσο. Είχαμε πάει σε όλη την Ελλάδα με την... Είναι ένα project που υποστήριζε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Αντιπροσωπεία. Είχαμε πάει σε όλη την Ελλάδα. Αφορούσε τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και όχι μόνο, γενικότερα αφορούσε πιο πολύ τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και ήταν συνδυαστικά ένα project, ένα roadshow σε 12 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μαζί με μελητήρια, μαζί με δήμους, μαζί με περιφέρειες και το καθεξής, με πανεπιστήμια. Αυτό μου κάνει απίστευτη εντύπωση είναι ότι δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Παρά την όποια υποστήριξη και από την Επιτροπή, όπως ανέφερε την αντιπροσωπεία την ελληνική, όσο και από τα Europe Direct, δεν υπήρχε καμία γνώση πού θα βρουν πληροφορίες είτε για το πακέτο Juncker, είτε για τα ΕΣΠΑ που τους αφορούν άμεσα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της πληροφόρησης και ειδικά από τη στιγμή, τώρα που έρχονται μέσω του Wake Fund, 262 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα δις τελικά μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή και όλα αυτά. Ουσιαστικά, ναι, αυτό είναι. Κύριε Χαρίτση, νομίζω ναι. Εσείς... Να απαντήσω εγώ. Ναι. Ωραία. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι συμφωνώ μαζί σας στο εξής, ότι το ζήτημα της πληροφόρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς έχουμε, αν θέλετε, υποψήφιους δικαιούχους πολλών ταχυτήτων. Άλλος έχει πλήρη πρόσβαση στην ενημέρωση για τα προγράμματα, άλλος έχει μερική, άλλος καθόλου. Άρα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτό το οποίο πράξαμε το τελευταίο διάστημα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν έχω ακριβώς την ίδια εικόνα με εσάς. Έχω επισκεφτεί το τελευταίο χρόνο και τις 13 περιφέρειες, πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν, αν θέλετε, να έχουν απαντηθεί και σε ένα πιο τεχνικό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι το ζήτημα της πληροφόρησης το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει πάρα πολύ και έχει ανοίξει με τον εξής τρόπο. Έχουν συγκροτηθεί στο Υπουργείο μας, μετά από συνεργασία και με την Επιτροπή, επίσημες πηγές πληροφόρησης, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους και μηχανισμούς, από τα social media μέχρι ειδικό γραφείο στις διαχειριστικές αρχές, στα επιχειρησιακά προγράμματα για την ενημέρωση, κυρίως για το κομμάτι, αναφέρομαι, της επιχειρηματικότητας. Και τα αιτήματα, αν θέλετε, τα ερωτήματα τα οποία έχουμε δεχτεί, δείχνουν ότι ο κόσμος το έχει αναγνωρίσει αυτό και ανταποκρίνει σε αυτό. Για να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, για τις 4 προσκλήσεις του ΕΠΑΝΕΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, σε εξέλιξη, τα ερωτήματα στα οποία έχουμε απαντήσει, επίσημα ερωτήματα που έχουν κατατεθεί στις πηγές πληροφόρησης του Υπουργείου, σε επίσημες πηγές, τον τελευταίο χρόνο ξεπερνάνε τις 85.000 ερωτήματα, τα οποία έχουν απαντήσει οι δικές μας υπηρεσίες. Και εδώ πρέπει να πούμε και να λέμε και τα, αν θέλετε, τα σωστά και όχι μόνο τα στραβά, ότι η δουλειά η οποία γίνεται και από τα στελέχη και στο κομμάτι της πληροφόρησης, βεβαίως και στο κομμάτι της διαχείρισης των προγραμμάτων, είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως αυτό δεν φτάνει, συμφωνώ μαζί σας και κυρίως όταν έχουμε και μία λογική να εισάγουμε, αν θέλετε, και νέα εργαλεία με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος. Αυτό απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτή την πληροφόρηση. Προσπάθεια πάντως γίνεται και γίνεται μάλιστα με έναν τρόπο, νομίζω, πιο δομημένο και επίσημο από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Προσπαθούμε, επειδή όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές υπάρχει πέρα από την πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση. Υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που διακινείται μια πληροφορία η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Προσπαθούμε ακριβώς με επίσημες δομές, σε συνεργασία και με τον ενδιάμεσο φορέα που διαχειρίζεται τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και με τις διαχειριστικές αρχές και με τις περιφέρειες, να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές. Νομίζω ότι η ανταπόκριση είναι σημαντική. Το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, θα πάρουμε άλλες 2 ερωτήσεις. Ο κύριος εκεί και η κυρία εκεί. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση θα κάνω στην κυρία Επίτροπο. Καταρχήν, ονομάζομαι Αθανασόπουλος Απόστολος. Είμαι εθνικός διαμεσολαβητής 8 ομοσπονδιών στην Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Όταν συγκροτήσαμε τις ομοσπονδίες, ήμασταν εκπρόσωποι των Ελλήνων Ρωμά και όπως ξέρω, στη Ρουμανία είναι πάρα πολλά Ρωμά και έχουμε φυσικά ανισότητες. Όσο αφορά την Ελλάδα, λοιπόν. Συσπηρώσαμε όλο τον κόσμο. Γίναμε εκπρόσωποι των Ρωμά, μετά γίναμε αντιπρόσωποι και μετά μας ζήτησαν να γίνουμε αντιπροσωπευτικότεροι.
διότι προηγουμένως τα ποσοστά δείχναν 70% ότι δεν ακούγεται η φωνή στην Ευρώπη και 30% ακούγεται. Στον κόσμο το Ρωμά στην Ελλάδα το 100% ακούγεται στην Ευρώπη. Γιατί όλοι αυτοί που περιμένουν, περιμένουν από την Ευρώπη. Την κοινωνική αλληλεγγύη, περιμένουν την ποικιλομορφία και όλα αυτά που χρήζει για να μπορέσουν να φέρουν σε προεντάξει και ένταξη αυτών των ανθρώπων. Και ρωτώ τώρα, κυρία Επίτροπε, υπάρχει ο κανόνας της στέγασης υγείας, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης, έχουν δοθεί χρήματα στην Ελλάδα για αυτά τα θέματα? Είναι 130.000 πληθυσμός ή είναι 500.000? Και εσείς πώς δίνετε χρήματα, ανάλογα με τον πληθυσμό που δίνει η Ελλάδα ή με τον υπαρκτό αριθμό? Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, εσείς ως ηγετικός τέλεχος της Ομοσπονδίας διαδραματίζετε πολύ σημαντικό ρόλο. Σε κάθε χώρα οι επικεφαλείς, όπως και να το κάνουμε, έχουν σοβαρό ρόλο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μιλήσει για την στρατηγική, για την ένταξη των Ρωμά. Κάναμε πολλά, πιστεύω. Είχαμε καλά παραδείγματα, επιτυχημένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, η ρουμανική εκπροσώπηση, Ρουμάνοι-Ρωμά, είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως ξέρετε τον Νταμιάν Τρελίτς. Είναι ο μόνος Ρουμάνος που έχει κερδίσει βραβείο Γκράμι για την παραδοσιακή μουσική Ρωμά που παίζει. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Ήμουν στην Ιταλία, όπου διαπίστωσα και επιθετικότητα από τους Ρωμά και μίλησα. Με τις αρχές που μου είπαν ότι έχουμε βάλει και λεωφορεία. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους Ρωμά να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Εγώ δεν έλεγε ο μέσος πολίτης. Εγώ δεν έχω τέτοια διευκόλυνση. Την προσφέρουμε όμως στους Ρωμά και καλά κάνουμε. Αλλά αυτό είναι μια θετική διάκριση. Και οι ίδιοι Ρωμά τελικά τι κάνουν? Δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και τα αφήνουν στον δρόμο. Λοιπόν, όλες αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να τις αλλάξουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Η κοινωνική ένταξη, ο κοινωνικός πυλώνας που λέγαμε λίγο πριν, είναι και για τους Ρωμά. Οι Ρωμά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια ευάλωτη ομάδα για την οποία κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να εντάξουμε τους Ρωμά. Δεν θέλουμε να τους έχουμε σε γκέτο, γιατί αυτό θα αποτελέσει μια πυρηνική βόμβα στο μέλλον. Λοιπόν, μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να το ξέρετε. Αλλά χρειάζεται δουλειά και από τις δύο πλευρές. Από ανθρώπους όπως εσείς. Εσείς μπορείτε να αποτελέσετε πρότυπο μεταξύ των Ρωμά. Τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να μπουν στην επιχειρηματικότητα. Εμείς θα βοηθήσουμε. Και να είστε βέβαιοι ότι και οι εθνικές αρχές θα βοηθήσουν τους Ρωμά παντού. Ναι. Αυτή τη φορά μία. Μία. Έτσι για να προλάβει και η κυρία να ρωτήσει. 20 δευτερόλεπτα. Πιάνομαι από αυτό το τελευταίο που είπε η Επίτροπος, National Authorities. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που αφορούν την κατάρτιση των Ρωμά. Ετοιμάζονται τώρα από το Υπουργείο Εργασίας και θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ το επόμενο διάστημα. Και επίσης να πούμε ότι για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση πριν από λίγους μήνες και συγκρότησε ειδική γραμματεία στο Υπουργείο Εργασίας, ειδικά για τους Ρωμά. Για πρώτη φορά έγινε για να αντιμετωπιστούν προφανώς τα πολλά και εξειδικευμένα προβλήματα που έχουν οι Ρωμά στη χώρα μας. Λοιπόν, ο λόγος στην κυρία και κλείνουμε με αυτή την ερώτηση. Ζητήσω συγγνώμη από την Επίτροπο και σαν γυναίκα και σαν Ελληνίδα πολίτης
για αυτά που ακούστηκαν πριν, δεν εκφράζουν τον αφόρμητα τελείως έτσι μιλώ, ενοχλήθηκα πάρα πολύ, δεν εκφράζουν τον μέσο Έλληνα πολίτη που πραγματικά υποφέρει, πολύ δε περισσότερο δεν εκφράζουν τον Έλληνα μαχητή που στις παραγωγικές επάλξεις μάχεται ακόμα για να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, επιμένοντας και μένοντας ελληνικά. Έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι υποφέρουμε πάρα πολύ και δυστυχώς αυτοί που υποφέρουν περισσότερο δεν μιλάνε ποτέ και δεν βρίσκονται ποτέ και δεν εκπροσωπούνται ούτε στο κοινοβούλιο δυστυχώς, ούτε πουθενά. Μένουν και παλεύουν. Η ερώτησή μου είναι η εξής, με την ευκαιρία κιόλας της αυριανής σας επίσκεψης σε ένα δρόμο που μόλις τελείωσε, πολύ σημαντικό, στα Τέμπη, ενός αυτοκινητοδρόμου, και μεθαύριο σε ένα εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία, που έχει γίνει κιόλας με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με το ΑΕΠ μας πλέον κάτω από το 25% σε σχέση με παλιότερα. Θεωρείται καταρχάς ότι οι συμπράξεις, όπως εκφράζονται και στο Juncker, αλλά και στις μεμονωμένες απλές ΣΔΙΤ που λέμε, τις PPC, αν αυτές μπορούν να είναι ένα ικανό εργαλείο να βοηθήσουν περισσότερο, τι θα κάνετε για να τις ενισχύσετε περισσότερο. Και επίσης έρχομαι και στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, που αυτή τη στιγμή είναι μια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε από σας πώς σχεδιάζετε να χρηματοδοτήσετε επιμέρους δράση στην κυκλική οικονομία και να βοηθήσετε και εμάς σαν χώρα που έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τη διαχείριση των αποβλήτων, να αποκτήσουμε μέσα από την κυκλική οικονομία περισσότερες δουλειές και περισσότερη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω το μήνυμα της επιχειρηματικότητας που έχει πολύ ανάγκη τη στήριξη της Ευρώπης, πολύ περισσότερο, να ακουστεί και σε εσάς που είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια καθυστέρηση στη μετάφραση. No problem. There's a short delay with because of the interpretation. You can go on with the question. I just want to thank you for your comments. Of course, I am shocked, to be honest, by this aggressivity. Να σου πω την αλήθεια, η επιθετικότητα αυτή με αφήνει άφωνη, γιατί η Επιτροπή, η συγκεκριμένη Επιτροπή τουλάχιστον, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Κάναμε τα πάντα, αλλάξαμε τους κανονισμούς, ειδικά για την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως ιστορικά κάποιες διαφορές, κάποιες υστερήσεις. Δηλαδή, τη δική μου χώρα, και εγώ από μια φτωχή χώρα είμαι. Ο κόσμος πραγματικά πεθαίνει στην Ρουμανία, το είπα προηγουμένως, αλλά η μόνη ελπίδα είναι να προχωρήσουμε μαζί και να βελτιώσουμε τα πράγματα από μέσα. Αν αρχίσουμε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, πού θα διηγηθούμε? Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όσα είπατε. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τη διαχείριση απορριμμάτων. Το συζητήσαμε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος σήμερα. Η Ελλάδα πληρώνει δυστυχώς πολλά πρόστιμα μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα πάμε στη Δυτική Μακεδονία αύριο να δούμε αυτό πραγματικά, το αποτέλεσμα της σύμπραξης δημοσιοϊδρικού τομέα. Ελπίζουμε ότι θα ανατάξουμε την κατάσταση στην Ελλάδα, στον τομέα των αστικών απορριμμάτων. Είναι ένας τομέας στον οποίο μάλιστα μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ανησυχούμε βεβαίως, εάν επαληθευτεί η προοπτική η Ελλάδα να μην ικανοποιήσει τα προαπαιτούμενα. Θα βοηθήσουμε όμως παρόλα αυτά με τεχνική βοήθεια για να σταματήσει η Ελλάδα, όπως είπα, να πληρώνει αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα τα οποία ήδη πληρώνει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Υπουργός θα σας πει περισσότερα για το τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ πάντως από την πλευρά μου είμαι περήφανη, διότι
Κάναμε πολλά για αυτά τα έργα και δυστυχώς πολλές περιφερειακές διοικήσεις ήταν πολύ απρόθυμες να αξιοποιήσουν τα κοινοτικά κονδύλια. Τα ξέρετε αυτά όμως. Ξέρετε την ιστορία, ξέρετε την ιστορία της Ελλάδας. Ελπίζω ότι όλοι θα εποφεληθούμε τουλάχιστον από τους αυτοκινητοδρόμους που εγγενιάζονται αύριο. Μαργαρίτη, σκηνά για να κλείσουμε και να γίνει το δεύτερο μέρος της πληροφορίας. Δεν ήθελα να τοποθετηθώ και σε αυτό τον κύκλο, απλώς επειδή τέθηκε ένα ζήτημα το οποίο όντως είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είναι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα το χωρίσω σε δύο σκέλη. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλες τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα. Και γνωρίζετε ότι διαχρονικά αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα πληρώνουμε υψηλά πρόστιμα για αυτή την εκκρεμότητα του παρελθόντος. Αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει και το οποίο από κοινού με την Επίτροπο έχουμε συμφωνήσει είναι ότι σημαντικό μέρος και των πόρων που θα διατεθούν στη χώρα στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 από τερίτερα αναθεώρησης, επιπλέον πόροι δηλαδή για το ΕΣΠΑ για την Ελλάδα από το δεύτερο εξάμεινο του 2017, θα κατευθυνθούν ακριβώς στην υλοποίηση έργων που θα επιλύσουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ως προς το θεσμικό πεδίο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το 2016 η κυβέρνηση προχώρησε στην εκπόνηση ενός νέου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων, ο οποίος ακριβώς ενσωματώνει και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν να κάνουν με την έμφαση στην τοπική διαχείριση, στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση. Και βεβαίως ολοκληρώνονται, έχουν ολοκληρωθεί 12 από τις 13 περιφερειακοί σχεδιασμοί που ακριβώς εντάσσουν στο περιφερειακό επίπεδο αυτόν τον νέο εθνικό σχεδιασμό. Θέσατε όμως και ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση ουσιαστικά με την διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας απασχολεί πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν έχουμε προχωρήσει και ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα η εκπόνηση συγκεκριμένης πρόσκλησης από το ΕΠΑΝΕΚ, το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, γιατί εδώ είμαστε για να πληροφορήσουμε κιόλας, όπως είπαμε πριν, υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης πολλές φορές. Πρόσκληση λοιπόν η οποία αφορά στην περιβαλλοντική βιομηχανία, όπως καλείται, δηλαδή στη δυνατότητα που δίνουμε για ενίσχυση βιομηχανιών, επιχειρήσεων ή τρίτων ή νέων επιχειρηματικών σχημάτων που θα δημιουργηθούν, ακριβώς για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εντάξει, απλώς να δώσουμε μια απάντηση, να πληροφορήσουμε κιόλας λίγο, πέρα από γενικές τοποθετήσεις. Εντάξει, σταματώ εδώ. Κύριε Σκηνά. Αν είναι η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο, θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή σας. Είμαστε μαζί 2,5 ώρες, γίνανε δεκάδες ερωτήσεις. Δεν συμφωνούμε σε όλα και πιστεύω και αυτό είναι κομμάτι της χρησιμότητας αυτού του διαλόγου. Θα ήθελα κλείνοντας να σας παρακαλέσω να μην θεωρήσετε αυτή την αφορμή ως μια και έξω. Δεν σημαίνει ότι επειδή μιλήσαμε, τελειώσαμε. Θέλουμε να σας ακούμε, να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο γραφείο μας, στην αντιπροσωπεία εδώ, στην Βασιλή Σοφίας 2, θα γιορτάσει τα 40 του χρόνια σε λίγο. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες. Έχουμε κέντρα ενημέρωσης σε όλη την επικράτεια. Μιλήστε μας, γράψτε μας, ενοχλήστε μας. Αλλά ένα πράγμα μην κάνετε μόνο. Μην μείνετε σιωπηλοί. Σας θέλουμε ενεργούς πολίτες, συνδιαμορφωτές αυτού του μέλλοντος. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, βλέπουμε και στις οθόνες μας την ερώτηση για να ψηφίσουμε και πριν ευχαριστήσουμε εδώ τους καλεσμένους μας και τους ομιλητές απόψε που θα σχολιάσουν για το θέμα. Οπότε μπορείτε πάλι να ψηφίσετε εάν μετά από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα αισθάνεστε ότι γνωρίζεστε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σας βοήθησε καθόλου με κάποιο τρόπο. Θα μας πάρει πάλι κάποια δευτερόλεπτα για την ψηφοφορία. Κλείσαμε. Έχουμε τελειώσει. Ναι. Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς δεν μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Το καταλαβαίνω. Μίλησαν όσοι περισσότεροι ήταν δυνατόν σήμερα. Μακάρι μπορούν... Ξέρετε, απλώς δεν ακούγεστε γιατί δεν έχετε το μικρόφωνο.
Δεν ακούγεστε καλά και η Επίτροπος δεν μπορεί να σας απαντήσει, γιατί δεν είναι ότι δεν σας δίνουν. Εδώ, δώστε το μικρόφωνο. Απλώς ψηφίζουμε στο μεταξύ για να δούμε και το αποτέλεσμα. Εντάξει. Πριν κλείσουμε. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Θερμή παράκληση, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Μάλιστα. Προς το πόσο σωματείο Ουκρανή της Ελλάδος. Είμαστε σαν τους Ρωμά πάνω από 35.000. Είμαστε εδώ. Στην ερώτηση, παρακαλώ, περάστε. Ερώτηση είναι, γιατί να κάνουμε προτεραιότητες στους Ρωμά ή στους άλλους, γιατί να μην κάνουμε προτεραιότητες σε όλες τις μειονότητες, αφόσον είμαστε μειονότητες. Το πρώτον. Δεύτερον, άμα δεν θα έχουμε στρατηγικές ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από πολέμους απ' έξω, στη Συρία, γιατί εμείς τώρα πολεμάμε με τις επιπτώσεις δεν της Συρίας πολέμου, σας παρακαλώ. Με τους προσφυγικές επιπτώσεις. Εντάξει, εμείς πολεμάμε εδώ με επιπτώσεις. Δεν κάνουμε για τις αιτίες τίποτε. Η Ευρώπη δεν έχει ανοίξει το διάλογο τι θα κάνει με, με τους πολέμους. Μία πολύ σύντομη. Τις ομάδες και βάλω τις ομάδες είναι και οι Ρωμά βεβαίως. Από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη θα κρίνουν ποιες μειονότητες χρειάζονται βοήθεια κλπ. Δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι Έλληνες, με έμφαση βεβαίως στις ευάλωτες ομάδες. Και αυτό συμπεριλαμβάνει Ρωμά, μετανάστες, ανέργους, νέους, άτομα μεγάλης ηλικίας, όλοι αυτοί είναι ευάλωτες ομάδες. Άρα λοιπόν δεν αποκλείσαμε κανέναν βάσει, αν θέλετε, εθνικότητας ή άλλου κριτηρίου. Δεν κοιτάζουμε λοιπόν εθνικότητες, το ξαναλέω. Είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι αξίζουμε μια καλύτερη ζωή. Ό,τι κάνουμε είναι για όλους τους πολίτες της χώρας, της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να δούμε λίγο πριν κλείσουμε. 57% λέτε ναι ότι σας βοήθησε η σημερινή συζήτηση. 39% όχι και 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κύριε Σκηνά, πάντως νομίζω ότι πρέπει να οργανώσετε περισσότερες τέτοιες συζητήσεις, περισσότερους κύκλους, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν και όσοι δεν πρόλαβαν απόψε. Και ειλικρινά, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μπορούσατε όλοι να τοποθετηθείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.